υπάρχουν στιγμές φωτεινές. Δεν ξέρω πια τι κι αν υπάρχουν κρύες νύχτες ζεστές. Δεν ξέρω πια μες στο μυαλό μου γυρίζουν σκηνές. Δεν ξέρω πια από παλιές ταινίες κρυφτοκικές. Δεν ξέρω πια είπες πως θα βοηθήσεις. Πάμε στο λάκκο με ρίχνεις. Ανάβεις φωτιές εκεί που έγινες θες. Η ζωή μου όλη ενοχλώντας το κρύο. Κατάντησε ψυχιατρίο. Δεν με νοιάζει ο μόνος τα μεγάλα δύο. Βουλιάζω ακυβέρνητο πλοίο. Και στο σκοτάδι βλέπω καλά. Δεν με ξέρω πια κι απ' το φεγγάρι να την πίσω πλευρά. Δεν με ξέρω πια κατρακυλάω στους δρόμους της συμφοράς. Δεν με ξέρω πια βρέμα διαβάζω εγώ πάω διπλά. Δεν με ξέρω πια είπες πως θα βοηθήσεις. Πάμε στο λάκκο με ρίχνεις. Ανάβεις φωτιές εκεί που έλειπες θες. Η ζωή μου όλη ενάχνοντας το κρύο. Κατάντησε ψυχιατρίο. Δεν με νοιάζει ο μόνος τα μεγάλα δύο. Βουλιάζω ακυβερνητό πλοίο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι η εκπομπή ψυχιατρίο στο Λίμπερο 107,4. Για ακόμη ένα πρωινό μάχημη, δυνατή, έτοιμη. Ελπίζω με καλή διάθεση. Σίγουρα, πως βλέπω το Σταύρο. Ξέρε παιδί μου, πρέπει να έχουμε καλή διάθεση ανεξαρτήτως συναισθηματικής εμπλοκής με τα πράγματα και τα γεγονότα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Βαριέσαι βρε αδερφέ. Τουλάχιστον ξυπνάμε πρωί. Αυτό θα ήταν. Ήταν ακόμα χειρότερο. Ξυπνάμε μεσημεράκι. Τεταρτούλα σήμερα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Στο ακυβέρνητο πλοίο της Θεσσαλονίκης. Αγίου Βαρσιμαίου είναι σήμερα. Εορτάζουν ο Βαρσιμαίος, ο Βαρσάμις, η Βαρσαμία, η Βαρσάμο, η Βαλσάμο. Και η Βαλσαμία, σας ελπίσουμε η σημερινή ημέρα να αποτελέσει ένα μικρό βάλσαμο στις ψυχούλες μας, τίποτα απ' όλα. Τα motivation, Σταύρο, φαντάζομαι ότι δεν θα motivation, σε πείσει. Motivation, τι είναι, εκείνα που λένε οι Αμερικάνοι που κάνουν κάτι μαζόξεις και είναι ένας που εμπνέει και δίνει κίνητρα και... Είναι και αυτό μια μέθοδος, γενικά ρε παιδί μου, και βιβλία αυτοβοήθειας και βιβλία συμβουλέ... Αν με δεις ποτέ με βιβλίο αυτοβοήθειας, πυροβόλησέ με. Θες να γράψουμε ένα βιβλίο αυτοβοήθειας? Δηλαδή τι ακριβώς? Να δείχνουμε, ας πούμε, συνήθως πράγματα τα οποία έχουμε αντιληφθεί ότι έχουν ωφελήσει τη ζωή μας. Ναι. Ρίξε ένα πινελίκι. Ρίξε ένα πινελίκι, Φιλίπα, να σου πω κάτι. Αυτούς που δεν βρίζουν να φοβάσαι. Που είναι ήρεμοι και δεν ξεσπούν. Ήταν καν, δεν είχε δώσει δικαίωμα στη γειτονιά. Ναι, έλεγε καλημέρα. Έλεγε καλημέρα. Ναι. Πολύ καλό παιδί. Εγώ γι' αυτό δεν λέω καλημέρα. Για να μην. Άμα γίνει κάτι, να πούνε ότι. Θα πούνε πάλι όμως, γιατί είναι το μοτίβο, φίλε. Όχι, θα πούνε το ξέραμε. Καλημέρα δεν μας έλεγε. όχι. Έλεγε. Μιλούσα με μια γιαγιά που έχω εκεί. Και προσπαθούσα να μάθω ποια ήταν αυτή που έμενε εκεί που μένω εγώ. Αχ, η τάδε, λέει, σε κάποια φάση κλείνει την κουβέντα. Κακίστρο ήταν. Άρα το motivation ημέρας είναι, και το έχω πει και άλλες φορές, να λέτε καλημέρα γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Αν θα σφάξετε 50. Του γίνεται. Γενικά εντάξει, καλό είναι να εκδηλώνεις και τις παρορμήσεις σου, όχι όμως σε υπερθετικό βαθμό, αλλά. Οι παρορμήσεις να εκδηλώνεις στην ώρα τους. Ναι. Γιατί αν συσσωρευτούν, δεν ξέρεις που θα καταλήξουν, φίλε. Σε χείδεις. Ναι, δεν θα έχεις.
Ναι, μην αποκτήσει το σύνδρομο Σεχίδη. Μ' αρέσει, γιατί από τι παρορμήσει λε ο Σεχίδη. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα παιδί καταπιεσμένο. Αποτροπαίο έγκλημα. Το οποίο αποφάσισε να τεμαχίσει του συγγενεί του. Όταν πήγα Θάσο για πρώτη φορά προπέρυσι, τη μοναδική φωτογραφία που βγάλει πιθάσου ήταν το σπίτι του Σεχίδη. Εντάξει, ρε παιδί, ξέρει τι. Μιλάμε για ένα γεγονό πολύ ακραίο. Όχι απλά ακραίο, εντάξει. Αλλά ξέρει τι γίνεται. Εντάξει, ρε παιδί μου, και στι Ηνωμένε Πολιτείε, α πούμε, οι serial killer έχουν αποκτήσει μυθικέ. Τι, ντοκιμαντέρ, α πούμε. Διαστέ ντοκιμαντέρ. Εγώ τα βλέπω. Υπήρχε το Discovery ID, φίλε, που μου δίνει ιδέε συνεχώ. Τι να προσέχω άμα φτάσω σε αυτό το σημείο και τέτοια. Δηλαδή, έχω μια λίστα με κινήσει που δεν θα με βρούνε. Γενικότερα, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο εμφατικό γεγονό, ανεξαρτήτω με τι πολύ αρνητικέ διάστασης, γίνεται μέρος της pop κουλτούρας ενίοτε, ρε παιδί μου, όπως έχει μια πάρα πολύ ωραία σειρά, η οποία δυστυχώς δεν θα γυριστεί, θα καθυστερήσει η τρίτη σεζόν, αλλά αξίζει να δεις τις δύο, το Might Hunter. Αν το... Might Hunter. Είναι του Steven Frears, αυτός που έχει κάνει το Frears. Ναι, εντάξει. Frears, παιχτάρα. Που ασχολείται όλο με κάτι τέτοιο. Ξεχάφτη, Chesterfield. Και δείχνει, ρε παιδί μου, έτσι, ας πούμε, αληθινές περιπτώσεις serial killer, 1970, ένα τμήμα της CIA προσπαθεί να τους προσεγγίσει ψυχολογικά και... Σε το Criminal Minds κάτι, ξέρω εγώ, αλλά σε ντοκιμαντέρ. Εντάξει, το Criminal Minds ήταν λίγο πιο... Αυτό είναι πιο βαθύ, ρε παιδί. Βλέπεις πως το μιλάμε τα αγγλικό. Ναι, καλά, εντάξει. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Fingers. Fingers, όχι fringers. Ναι, fingers. Σήμερα συνειδητοποίησα και το έγραψα κιόλας και στο... Έγραψες φίλε. Μπράβο, ένα χειροκρότημα, ένα σαυροπολίτης. Ένα στάτους. Συνειδητοποίησα, ας πούμε, γιατί... Ο ΑΣ πάνω απ' όλα, ένα motivation τη ζωή σου είναι ο ΑΣ, α πούμε. Γιατί κάνει. Έχω γράψει τραγούδια με στον ΑΣ. Κανονικά. Εννοείται. Μη σου πω και ο Όμηρο την Οδύσσια για την Ηλιάδα, σε έναν ο ΑΣ την έγραψε. Όχι ακριβώ, απλά άρχισε να φτάσει στον προορισμό του. Ναι. Ο άλλο και λέει τώρα κάτσε, ρε φίλε. Ας γράψω ένα ναι, τέτοιο. Γράψω, ναι. Τι να κάνω. Αισθανόμουν και όλοι γύρω, α πούμε. Στάθηκα λίγο σαν παίχτη του ΠΑΟΚ την πρώτη χρονιά του Σάντο. Δεν διάβασα το Σαρδέλα. Κανονικά. Καλό, πολύ καλό. Αυτό τώρα το μύθο, επειδή άκουσε Σάντος. Εντάξει, ο άνθρωπος έκανε μια μεταφορά. Και πέσα να τον φάνε. Ποια ήταν η μεταφορά? Οι κατσικοσφίχτες. Έχει μείνει, ας πούμε, δηλαδή στο σύνολο. Η μεταφορά είναι ότι νομίζετε, βρεβλάκες, ότι έχουμε το Ροναλντίνιο, αλλά έχουμε τον Κουτσόπουλο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που είπε αυτός τι είναι. Νομίζω ότι έχουμε στακό, αλλά έχουμε σαρδέλες. Ναι, ναι. Αυτό είπε είναι... ο άνθρωπος. Το Κουτσόπουλο θα μπορούσε να είναι και είδος ψαριού. Έλα, έχω κάτι Κουτσόπουλο. Όπως παρταράνε. Δηλαδή, καμιά φορά, ξέρεις, βρέθηκε ένας να πει τι είπε τώρα, είπε σαρδέλες στους παίκτες. Κανείς δεν άκουσε τι είπε. Ναι. Κανείς. Είχαμε και ένα μεταφραστή τότε λίγο soft. Δεν ήταν ομαλιά. Αγγλικά μιλούσε όμως ο Σάντος. Όχι, όχι. Πορτογαλικά. Ναι, ναι. Αγγλικά μιλούσαμε μεταξύ μας. Ναι, δεν το θυμούμαι. Γιατί ναι. Στην εθνική μήπως μιλούσα αγγλικά. Στις μεγάλες διοργανώσεις πιθανότατα, αλλά σε εμάς μιλούσε πορτογαλικά. Δεν το θυμούμαι. Αλλά ο άνθρωπος δεν είπε κάτι. Ναι. Λέει, παιδιά, ουσιαστικά θα κάνουμε και καμιά ήττα. Δεν έχουμε τον Μαραντόνα μέσα. Εντάξει, στον Μπαρ πάντα όλοι νόμιζαν ότι το Μαραντόνα έχει. Ναι, έβγαινε το πρόγραμμα το καλοκαίρι και κάναμε 3-3-3 και πήραμε το πρωτάθλημα στα λόγια. Εντάξει, αλλά ο άνθρωπος δεν είπε κάτι. Α, ώστε έτσι έχει δηλαδή. Η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας όσον ναι. αφορά την. Που εμφανίζει το άλλο και του λέει Go Village. Go. Ο Καρπουζάς και τέτοια. Πώς είναι? Στορίλ. Όχι, δεν το καρπούζι. Μέλλον Colin, The Infinity Sadness είναι ο δίσκος των Smashing Pumpkins που ακούμε. Πώς λέγεται? Watermelon. Όπου καλά, μου είπανε. Μου είπανε. Αυτό μόνο θα λένε οι παίκτες. Που ακούνε ή διαβάζουν τα πάντα. Και όταν έχω στραβώσει με κάτι που έχει γράψει, τηλέφωνο, μου είπανε ότι. Α, γι' αυτό. Εγώ νόμιζα ότι. Δεν είπα. Με είπανε. Γι' αυτό νόμιζα ότι στράφωσες. Ότι έτσι κοίταξες. Θα αρχίσουμε, ας πούμε, να μιλάμε τώρα για στοιχεία διαχωνισμού. Στην Νότια Ελλάδα μου είπανε ότι τρώνε το πεπόνι με αλάτι. Καλά, ρε φίλε, εδώ τα έχουμε την ξαδέρφη του. Του πεπόνι. Πόσο νότια? Από Αθήνα μεριά, ρε παιδί μου. Και Αθήνα κάτω. Μέσα. Εντάξει, λίγο έξω. Αμαλιάδα, μήπως. Πάντως έχουν αυτό. Αίγιο. Έχω να πω και το άλλο. Ένας διατροφικός διαχωρισμός. Γιατί αν πρέπει να διαχωρίσουμε την Ελλάδα. Αν χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο, γι' αυτό θα είναι. Τα πραγματικά ζητήματα. Το σουβλάκι, το καλαμάκι κτλ. Με ένα μίνι ρεπορτάζ, πώς κάνει ο Αθλαμάς, που λέει τρία άτομα μου είπανε. Ρώτησα τρία άτομα μου είπανε. Δεν γνωρίζουνε ή μάλλον δεν τρώνε τα μακαρόνια με φέτα. Γιατί? Το θεωρούνε κάτι το εξωπραγματικό. Α πούμε, μακαρόνια μπολονέζ, μακαρόνια με κιμά.
Και δίπλα φετούλα. Τρίβουνε, ρε παιδί μου, έχουνε τα. Άκου, εγώ που καμιά φορά, αν μου τη δώσει, δηλαδή τα κάνω σκέτα μακαρόνια με βούτυρο. Ναι. Βάζω φέτα. Ναι. Για να πάρει λίγο τη γεύση την πιο. Ναι. Την πιο μεσογειακή. Mm-hmm. Εντάξει. Και λίγο άνεθα από πάνω, έτσι. Μαμαλάκι 4. Πάνε λίγο στο Master Chef, ρε. Τέλος πάντων, τη φέτα εκεί. Ναι. Τώρα δεν βάζω ποτέ. Όχι να βάλεις, να την έχεις πλάι, ρε παιδί. Αυτό μου. Αυτό σου λέω. Δεν τη βάζω και... πλάι όταν έχω κόκκινη σάλτσα. Ναι, εντάξει, εγώ το τρώω και με κόκκινη σάλτσα και με κιμά. Πάντα έχω τη φετούλα. Μακαρόνι σου φετούλα για μένα. Τον κιμά, ρε φίλε, θα βάλω κεφαλοτήρι για να γίνει μπρουτάλ. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά. Τώρα μήπως φαίνεται. Καλά σε λένε ότι είσαι από τον Νότο, να πούμε. Δεν το αποκαλύπτεις. Έβαλα ρε φέτα στο σκέτο μακαρόνι. Ναι, όχι, δεν το. Το τρίβω κιόλας. Τρίβω τη φέτα το. Okay, ναι, ναι. Πουθενά ρε παιδί μου, τους φαίνεται ότι. Ρε παιδιά, τι κάνετε. Α πούμε, ξέρουμε, θα βάλουμε κεφαλοτήρι, τέτοιο αυτό, θα τα τρίψουμε ένα τυρί, ένα Kerrygold, κάτι τέτοια. Είχε Kerrygold στο χωριό σου, λέει. Αλλά το μακαρόνι, α πούμε, δεν το γνωρίζω ότι έχει φέτα και τους μαθαίνουμε πολιτισμό. Επίσης, καρπούζι με τυρί δεν έτρωγε. Δηλαδή φέτα. Εννοείται, ρε φίλε. Ούτε αυτό το γνωρίζουν. Δεν έχουν καρπούζι με τυρί, δεν το έχουν αυτό. Δεν το έχουν. Αντιθέτως, λέω πεπόνι με αλάτι. Για πραγματικό λόγο. Δεν παίζουν μπουρλότ. Γιατί είναι... Δεν παίζουν μπουρλότ. Δεν παίζουν ούτε μπουρλότ. Τι ψυχή μπορεί να έχει άνθρωπος που δεν παίζει μπουρλότ. Mm. Και δεν σου λέω να παίζουν όλοι. Να υπάρχει σαν παιχνίδι. Να υπάρχει. Σαν να έχουν απαγορεύσει τον μπουρλότ. Λες. Ναι, σαν να υπάρχει απαγόρευση. Μπουρλότ απαγόρευση. 1142. Δεν το γνώριζα. Νόμιζα τον μπουρλότ. Δεν παίζουν, δεν ξέρουν, ρε. Είναι της Βορείου Ελλάδου το μπουρλότ. Εμείς και οι Κύπροι, το όπως έχει γίνει αυτό δεν το καταλάβει. Οι Κύπροι. Ναι. Οι οποίοι το λένε πιλότα. Εντάξει. Όλα τα αλλάζουν. Παραλλαγή αυτή. Είναι, ρε. Δεν βάλανε έναν μπουλότον. Ναι. Μπουλότον. Ίσα-ίσα. Μπιλότα πρέπει να το λένε, όχι πιλότα, τόσο ευδιάκριτο. Όχι πιλότα, δεν είναι γυνή, δεν είναι πιλότα. Ναι, 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 μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι φυσικά τα προβλήματα, για να μην περάσουμε και σε άλλα. Ας πούμε, δεν έχουν τσιπούρο, ξέρω εγώ, δεν πίνουν στην Νότια Ελλάδα τσιπούρο. Πίνουν και γενικά, ρε φίλε, δεν τρώνε. Mm. Δεν τρώνε. Είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύ λίγοι στο φαΐ. Δηλαδή μια πόλη τεράστια, mm-hmm. έχουμε συγκεκριμένα σπότς που τρώμε καλά. Η Αθήνα. Καλά, κοίταξε τώρα και η Θεσσαλονίκη χαλάσει πάρα πολύ στο φαΐ. Δεν βλέπεις μπροστά σου. Ε? Δεν βλέπεις μπροστά σου. Σε σύγκριση με το παρελθόν. Δεν βλέπεις τι μπροστά δεν σου. Βλέπω, δηλαδή έχει τι? Ανέβει 10 επίπεδα. Καλά. Σε συγκεντάξει. Προσπαθώ να χάσω κιλά 20 χρόνια, ρε. Άλλο αυτό, εντάξει. Τι σχέση έχει το ένα με το έχει, άλλο. Έχει, πώς δεν έχει. Δεν έχει σχέση, εντάξει. Τι δεν σε φούρνους, δεν σε φαγητό κανονικό, τι δεν σε κουλούρι απλό. Εγώ δεν διαφωνήσω. Σε κρέας. Στη μαζικότητα που υπήρχε, ας πούμε, ότι θα βρίσκεσαι τώρα, πρέπει να τις ψάξεις καλές τις λύσεις στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολλές. Ωραία. Απλά θα πρέπει να σταμπάρεις. Απλά δεν είναι τρία μαγαζιά σε ένα λεκανοπέδιο όπως είναι η Αθήνα ή τέσσερα. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι φίλε, έχεις 30-40 επιλογές στη Θεσσαλονίκη. Να πας βόρεια προάστια, πολύχνη. Έχεις. Μα αυτό λέω, στις συνοικίες πλέον τρως. Στις συνοικίες και στους δρόμους. Γεννήθηκε το πατακρέμι στο Kerrygold. Καλημερίζουμε το φλέμα στον Κώστα, ο οποίος αρέσκεται, ας πούμε, να σε κυνηγάει. Λέει, ρώτα λέει τον Κόλκα, ανέφερε το Kerrygold στην Ελλάδα. Το οποίο τι τυρί είναι, ας πούμε, τώρα πώς μου ήρθε και εμένα. Ένα σιχαμένο γκουντό τέτοιο, ναι, δεν τρώγεται, όχι. Ναι, 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 ναι. Είναι από αυτές τις Ελλάδες που έχουν στην Ολλανδία, που είναι 500 κιλά περισσότερο από τις δικές μας. Πλακώνονται στις... Στα λαβολικά. Στα λαβολικά. Να πάρθει γουάντα. Να τους κάνει κανέναν έλεγχο. Άστο, φίλε. Λες, φίλε, τι τρώνε και είναι... Εντάξει, περισσότερο χορτάρι και είναι αλήθεια. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα γούστα. Αλλά... Πόσο τρώει! Τρώει, ρε παιδί μου, θέλω. Ακόμα έχω την εικόνα μια φορά που χαθήκαμε και βγήκαμε σε ένα διέξοδο και με κοιτούσε μία με ένα βλέμμα. Τι κάνει να σου βλάκασε εδώ. Πάλι τον πάω και ήθελα να δει να αποκλείεται. Μπορεί να το σκέφτηκε γι' αυτό. Προετοιμασία. Στα χωριά προετοιμασία πάμε. Προετοιμασία. Εντάξει, δεν φτάσαμε στο επίπεδο ακόμα να αποκλειστούμε στην προετοιμασία. Το μόνο που δεν έχει αποκλειστεί ο Πάοκ είναι, α πούμε, εντάξει, επειδή πάει καλοκαίρι, ξέρω τα χιόνια. Στην Ολλανδία και τα λοιπά. Ναι, έχουμε αποκλειστεί με από τη βροχή. Α, ναι, έχει συμβεί τέτοιο πράγμα. Και βρέχει, ρε φίλε, άμα αρχίσει και βρέχει κανονικά, έσφιξε. Βασικά δεν νομίζει. Στην Ολλανδία χιονίζει, δεν πρέπει να χιονίζει. Ιδιαιτέρω. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνει να πιάσει. Μπορεί να χιονίζει, αλλά επειδή βρέχει συνεχώ. Ναι. Δεν έχουν και βουνά. Ναι, δεν έχει και βουνά κιόλας, ναι. Παλιά βέβαια στην εφημερίδα της Ολλανδίας γράφτηκε, όπως έχουμε ξαναπεί. Το μυθικό. Χύθηκε η υδρότα στα βουνά της Ολλανδίας. Αυτοκτόνησαν 5 με mountain bike εκεί και άλλοι 5 με ορειβάτες. Φαντάζομαι ότι ήταν η ίδια εφημερίδα που είχε γράψει όταν είχε έρθει ο Βασίλης Κουτσιανικούλης στον ΠΑΟΚ το «Βόμβα μεγαμπάιτ».
Μπροστά μου, σου λέει, γιατί ρε παιδί. Ναι, ναι, αντί για φόβα με γατόνο, να σου πω, φόβα με γαμπάιτ, αλλά το είδε πολύ μπροστά. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, πλέον όλοι έχουμε στραφεί στη διαδικτυακή ενημέρωση. Digital εποχή. Οπότε, πού να. Ή ένα άλλο και γράψει στην ίδια εφημερίδα πάλι. Στοπ. Το κανάλι του Προέδρου διαφημίζει ταχύνη με πορτοκάλι. Σα παρακαλώ πολύ, παιδιά, κόψτε τα αυτά. Ξεβλάχι. Έτσι θα κερδίσει την έφεση. Με ταχύνη με πορτοκάλι. Ταχύνη πορτοκάλι, θα πάω να φάω ταχύνη πορτοκάλι και θα πάω μετά να. Να τα κάνω άνω κάτω. Μάλιστα. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Βέβαια θα ασχοληθούμε. Μην νομίζετε ότι το περνάμε στον Τουκού. Απλά προσπαθούμε να αποφορτιστούμε λίγο. Εντάξει. Γιατί πάλι χθες φύγαμε από το γραφείο κατά τις 2. Ωραία, η κατάσταση είναι λίγο κωμική. Και δεν αλλάζει και τίποτα αν εσύ τώρα βγεις και αου αου. Πώς δεν αλλάζει. Μια χαρά αλλάζει. Αλλάζει με το αου. Όχι, θα του αφήσω να μου κάνω ό,τι θέλουν. Ναι, ρε παιδί. Εγώ μόνο όταν με τρυπάνε. Ναι. Να πρέπει να του ξεφτυλίσω. Δεν είναι πρόβλημα. Αλλά τώρα εσύ. Όχι εδώ, εγώ μόνο. Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο μέσο, ένα μεγαλύτερο μοχλό πίεση που μπορεί να ασκηθεί σε αυτέ τι περιπτώσει. Από την ίδια τη. Έχουμε τον και κάθε εμείς, οργανισμό, όπω άρεσκεστε να λένε. Έχουμε να και εμεί τα μέσα μα. Θα κάνουμε εμεί τον πόλεμό μα από τα μέσα μα. Τι να κάνουμε. Αλλά ενίοτε, εμφανίστηκε ένα βλαχαδέρο. Ωραία. Που πήρε μια εντολή. Από πιο πάνω προφανώς να με τρυπήσει για να πάρει ο υπόδικος πρωτάθλημα. Δεν κάτσε να τον κοιτάω τώρα, μπάμπι μου. Εντάξει. Μάλιστα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να ζητάμε να μας δικάσουν. Και άμα η υπόθεση είναι έτσι να πέσουμε. Εντάξει, το φυσικό είναι αυτό. Ναι. Και να το παρακαλάμε αυτό το πράγμα και να μας λένε ότι θα κάνουμε τροπολογία. Δεν θέλω χάρη από σένα, ρε. Το τελευταίο πράγμα που θα θέλω σαν Σταύρος στη ζωή μου είναι να μου κάνεις χάρη εσύ. Δεν θέλω να μου κάνεις χάρη εσύ. Αν έκανα κάτι παράνομο, να με ρίξεις. Έτσι πρέπει να είναι, δεν κατάλαβα. Ναι, σε όλες τις υποθέσεις, ναι, αν κάτι. Αλλά πάω σε δίκη κανονική, ωραία, την οποία δεν θα επηρεάσεις. Εντάξει. Την οποία δεν θα φάει bullying ο δικαστής, με το που θα υπάρχουν φαινόμενα bullying από τα συγκεκριμένα μέσα. Εντάξει. Γιατί δεν φέρουμε ξένους δικαστές να τελειώνουμε, όπως και στο. Είδαμε ότι πέτυχε. Γιατί δεν ξέρουν το ελληνικό δίκαιο. Δεν ξέρουν. Ενώ οι Ελλάδοι δικαστές το γνωρίζουν, ας πούμε, από τα ιστορικά. Δεν είναι ότι έχουμε κακούς δικαστές. Ναι. Έχουμε πολλούς διαπλεκόμενους δικαστές. Η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή, η δικαιοσύνη είναι ταξική. Η δικαιοσύνη πάντα πηγαίνει με τον ισχυρό. Το έχουμε δει, ας πούμε, και να το κοιτάξουμε στις καθημερινές εκφάνσεις της ζωής. Έχεις λεφτά. Μια χαρά είσαι έξω, μια χαρά κάνει όλους. Δεν μοιάζει με την Αλέκα την Παπαρίγα ξαφνικά. Αρχίζω, εντάξει. Ναι, αχ, Αλέκα. Ευτυχώς που δεν μοιάζω με τη Λιλιάνα την Κανέλη, θα κάπνιζα και μες στο στούντιο, ας πούμε. Καθηγήτριά μου. Η Λιλιάνα Κανέλη ήταν στο. Στο δικαστήριο επαγγελματική μουσική. Μάλιστα, είχε έρθει μια φορά στο πανεπιστήμιο και είχαμε κοντραριστεί με την Λιλιάνα την Κανέλη. Πιστεύω ότι η Λιλιάνα Κανέλη δεν έχει κοντραριστεί μόνο στο. Στον κάθε Ολυμπιακό στάδιο, σε ένα ΑΕΚ Ολυμπιακό, ξέρω εγώ. Που έπεσε στα χαφ. Τη είχα κάνει μια ερώτηση για το ριζοσπάστη, κάτι αυτό, και γυρνάει, φορούσε μια μπλούζα Batman και γυρνάει και μου λέει: άκου να σου πω, Batman. Έχει όλη η αίθουσα τελείως εκεί. Όλη η αίθουσα έχει κατουρηθεί, ας πούμε, από κάτω. Γεια σου, λέει Batman. Η αναγνώριση, η αναγνώριση. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Τζόνι, ο οποίος μας λέει: σοβαρευτείτε και με το νερό, λέει, τρώμε, λέει, φέτα. Είμαι νότιος και το έχουμε, λέει, και το καρπούζι με την φέτα. Δηλαδή μας λέει ότι διαδίδουμε χουάξ ειδήσους. Anyway, το είπα εγώ σε ένα μικρό ρεπορτάζ που έχω κάνει. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι που έχουν επιρροές και διατροφικές καταβολές από τον Βορρά. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, το αυθονόητο που το έχουμε εμείς εδώ. Despite all my rage, I'll still just rat in a cage. Σε άπτε στα αγγλικά, φίλε μου Σταύρο, είδες το κομματάκι σου βάζω και σήμερα. Καλημερίζουμε τον. Είδες, ό,τι θα πούμε θα έρθει και μήνυμα από την αντίστοιχη περιοχή. Τον φίλο μας τον Μιχάλη. Καλημέρα από Ολλανδία, παιδιά. Η Ολλανδία δεν έχει βουνά, μας λέει. Το γνωρίζουμε και το αναφέραμε. Είπαμε για μια εφημερίδα εδώ της πόλεως που είχε γράψει ότι πολλά κιλά υδρότα στα βουνά της Ολλανδίας. Να ενημερώσουμε ότι πάει, σε έβγαλε μια ανακοίνωση καμιά στις 500 λέξεις. Βαριά με διαβάσω. Προφανώς στέκεται απέναντι στις πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι, συμφωνούμε όλοι. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να μας ενώσει. Στον κόσμο. Καλό είναι αυτό. Συμφωνεί ο ΠΑΟΚ, συμφωνεί ο Άρης, συμφωνεί ο Ολυμπιακός. Ότι αυτή η τροπολογία είναι σκάνδαλο. Μάλιστα. Ωραία. Δεν είναι σπουδαίο ότι στα δύσκολα ο Έλληνας ενώνεται. Εντάξει, ίσως να είναι. Βέβαια, από ό,τι βλέπω εδώ με μια ψηλή. Πώς το λένε. Ο Άρης στέκεται στο γεγονός ότι έχει τον μπαν. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έχετε μπαν. Τι σχέση έχει αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, η FIFA το έχει τον μπαν.
Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ο Άρης έβγαλε την ανακοίνωση στην ώρα της εκπομπής μας. Σου λέει τώρα ξυπνήσει, τώρα είναι εδώ τα παιδιά. Ναι, κανονικά. Ναι, ναι. Ναι. Κάτσε να πεις εδώ. Χαιρόμαστε. Α, λέει ότι για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει δεν είναι και το δικό μας πρόβλημα. Σωστό, τώρα. Ναι, ναι, όχι, μαζί, ναι. Μαζί με παιδιά. Για μένα υπάρχει και ένα θετικό από την όλη την ιστορία. Απλά στον Άρη, μην βγάζετε όλοι οι ανακοινώσεις για κάτι, ρε παιδιά. Mm-hmm. Βγάλετε ένας. Δεν διάβασε τη ρε Σταύρο, μην τη διαβάζεις από μέσα. Δεν μπορώ ρε εσύ, γιατί είναι μεγάλη. Ναι. Προσπαθώ να πιάσω κάποια σημεία. Εντάξει, μετά στο ημίχρονο θα έλεγα. Μετά στο διάλειμμα, ας πούμε, θα κάνουμε ένα ρεζουμέ και θα σταθούμε στα βασικά σημεία. Ξέρω, κάπου πήρε το μάτι μου. Θέλω να ισχύει αυτό το πράγμα. Κάπου πήρε το μάτι μου, αλλά μάλλον δεν θα ισχύει. Κάτι για μια είδηση ότι ο Σκόρδας θέλει να γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ και κάτι τέτοιο. Ο Λάμπρος. Ναι, μήπως έγραψε κανένα στάτους, ας πούμε. Γιατί το είδα σε ένα site, μετά μπήκα μέσα και δεν άνοιγε η σελίδα. Οπότε μπορεί να το κατέβασα. Ας μπει κάποιος στο προφίλ του Προέδρου να το δούμε. Όπως επίσης έχει ακουστεί και το όνομα του Καραγκούνη για πρόεδρο της ΕΠΟ. Με τόσες πτώσεις. Νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος να αναλάβει. Αυτός που ακούγεται πιο έντονα. Ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας κατάστασης είναι ο Ντέμις Νικολαίδης. Ντέμις. Δεν ξέρω, θα. Ποιος θα βάλει τώρα το κεφάλι του στον Τόρβα, ας πούμε, με αυτές τις συνδικές καταστάσεις. Εγώ λέω ότι τι λέγεται παρασκηνιακά. Mm-hmm. Δεν σου λέω ότι θα είναι αυτός. Mm-hmm. Δηλαδή, το όνομα που άκουσα και είχε μία βάση είναι αυτό. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Λάμπρος Σκόρδα θέλω, Λάμπρο Αλάνη. Κανονικά στην ΕΠΟ θα είναι. Ο Λάμπρος ο Σκόρδας είναι σχολή. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν είναι κάποιος. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό που βλέπεις. Mm. Δεν μπορείς να το κατηγορήσεις τον Λάμπρο ποτέ για υποκρισία. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Δηλαδή, ξέρεις ότι έχω απέναντί μου έναν εχθρό. Αλλά που έχει λεπτές γραμμές. Δηλαδή, δεν ξεφεύγει. Όταν θα ξεφύγει, θα το κάνει για τον οπαδισμό του. Όχι γιατί είναι συμπλεγματικός. Καταλάβες. Είναι τέτοιο άτομο. Mm-hmm. Ωραία, δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ τον Σκόρδα για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε γενικά. Με τη μυθική ραδιοφωνική εκπομπή. Άστο, ρε. Απονεύρωση. Ναι, άστο. Από τα καλύτερα πράγματα που έχουν περάσει στα Αριτζιανά. Ναι, έχει πνεύμα. Πανέξυπνο. Ναι, ναι, ναι. Άσε τώρα. Ναι. Λείπουν τέτοιες εκπομπές από το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί ένα άνθρωπο που ήταν πρόεδρο ΠΑΕ, δηλαδή δεν μπορεί να έχει ένα μικρόφωνο να μιλάει. Όχι, μπορεί να γίνει. Δηλαδή εδώ περνάει ο άλλο και παίρνει και κάνει εκπομπή και έχει άποψη. Ναι, καλά, ναι. Εντάξει. Δηλαδή ο πρόεδρο μια ΠΑΕ για 4 χρόνια, 5, πώ ήταν ο Λάμπρο. Μέσα από το χώρο. Ναι. Εντάξει, εδώ κάποιο που έχει παίξει στην Καρδίτσο Μαγούλα, α πούμε, βγαίνει και λέει: έχω παίξει μπάλα και ξέρω. Ναι. Ναι. Είναι το κλασικό μοτίβο, ας πούμε, ναι. Τον, αθλητικών ραδιοφώνων. Λοιπόν, να κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι. Χορηγοί μας, έχουμε χορηγούς. Τις ανακοινώσεις, τα τι έχουμε αυτό. Έχουμε χορηγούς και από το πρώτο του μηνός αυξάνονται κιόλας. Πήγατε για τη Χιτάτσι στα World Cup Stores Αλεξιάδη. Τη Χιτάτσι την 50άρα. Με την Ultra High Definition 4K Smart Wi-Fi USB δορυφορικό δέκτη και λειτουργία PVR. Μόνο 2,99. 299 ευρώ με ενημερώνει γνωστός του θιάνος μου. Ο Σκόρδας έγραψε: αν θέλετε σωστό ποτάσμα κάντε με πρόεδρο στην ΕΠΟ, αλλά είμαι σίγουρος πως κανείς σας δεν θα είναι ευχαριστημένος, γράφει ο Ρουφιάνος μου. Μπράβο, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχαριστώ, Ρουφιάνε. Στηρίζω Λάμπρο Σκόρδα. Εννοείται, εμείς θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εμείς σαν εκπομπή είμαστε με Λάμπρο Σκόρδα. Εννοείται. Και δεν το λέω ειρωνικά. Όχι. Τουλάχιστον θα αποκτήσει ένα ανατοπίπεδο η ζωή μας. Τώρα γραμμένος ανύπαρκτος, δεν τον βλέπουμε πουθενά. Δεν χαρακτηρίζει έναν επιστήμονα, έναν πολύ σοβαρό. Ναι, ανύπαρκτο. Όσον αφορά. Όχι, είναι χαμηλών τόνων. Αυτό, εντάξει, οκ. Δεν θέλω χαμηλών τόνων. Ναι, θέλουμε. Να μας εφοδιάζει με επικαιρότητα. Ναι, αυτό ακριβώς. Να μας. Δηλαδή να βγάζει μια ανακοίνωση κάποιος κατά της ΕΠΟ και να διαβάζουμε μετά τι λες βεσίχαμα, να τους οφείσεις αύριο το απόγευμα. Και κούγια, γιατί βάλε και τον κούγια. Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν, κάποια θέματα τα οποία δεν ξεπερνάμε. Ο ένας είναι γνήσιος, ο άλλος είναι. Ο Κάρολος Κούν. Είναι άλλο πράγμα. Εντάξει. Συμπάσχω με αυτό που λες φίλε Ρουφιάνε στη συνέχεια του μηνύματος. Εγώ σε αγαπάω όπως και να έχει. Εντάξει, να συνεχίσεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου όπως και τώρα που μας ενημέρωσε τι έλεγε ο Λάμπρος. Άρα σωστά πήραν τα ματάκια μου, ας πούμε, γιατί δεν τον έχω φίλο. Σωστά πήραν τα ματάκια. Δεν τον έχω φίλο στο Facebook, δεν γνωριζόμαστε κιόλας. Θέλω να τον κάνω φίλο στο Facebook, αλλά φοβάμαι θα το παρεξηγήσει. Γιατί?
Δεν ξέρω. Στείλ του, κάνε με άδειο. Είμαι κόλκα σήμερα. Είμαι πλοκ. Εντάξει, οκ. Γεια σου κούκλα. Γεια σου κόλκα. Πάμε μαζί μας. Welcome στο Αλεξιάδη, λοιπόν, Φιλιππούπολος 57, η Hitachi Jamba η 50, με όλο το πακέτο όπως πρέπει, προλάβετε να την πάρετε. Φιλιππούπολος 57, welcome στο Αλεξιάδη. Μαζί μας το καμάρι της Ευκαρπίας, ο Όμιλος Χιαμάτρα. Κατάπιε το Τιτάν, το κατάπιε το έτσι, χρακ. Από πάνω, 35 χρόνια δημιουργεί δυναμικά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Σιαμάτρας Blaster Bow Specialist και ψωσανίδες ψωδοροφές στο 2-3-10-68-61-42 τηλέφωνο για να συνεννοηθείτε. Πάμε στο διαλυματάκι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο, στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της τεταρτούλας μας. Τετάρτη 29 το φάγαμε και το Γενάρη. Σήμερα στη μία θα έχουμε τη συζήτηση, ψήφιση της περιβόητης αυτής τροπολογίας που εισήχθη χθες στην ατζέντα, θα έλεγα, στη δημόσια σφαίρα, κατ' επέκταση. Εθνιδίως, φίλε μου Σταύρο, εισήχθη η χθεσινή τροπολογία και... Ναι, έχουν ένα ρομπότ που κάνει τροπολογίες, εντάξει. Και ουσιαστικά μπαμπαμ. Λες και την είχαν έτοιμη ένα πράγμα. Ναι. Όπως είχαν έτοιμη την απόφαση, όπως είχαν έτοιμα τα tweet, όπως είχαν έτοιμα, πώς το λένε, πώς ήταν το ζωγάκι τον κάνανε, τον παρετήσανε. Ψώμα. Μετά το διαγράψανε τις διαγραφές. Ναι. Όπως είχαν έτοιμα τα πάντα. Ναι, το διαγράψαν, πρόσεξε, το διαγράψαν από την κοινοβουλευτική ευρωπαϊκή, την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Δεν το διαγράψαν από το κόμμα. Ή τι σημαίνει ότι αυτά έρχονται και παρέρχονται, ας πούμε. Δηλαδή, όλα έρχονται και παρέρχονται, ναι. Στην πολιτική. Με την υπεραξία που απεκτήσε τώρα ο Ζαγοράκης, κατεβαίνει σε επόμενες εκλογές βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και μπορεί να βγει και πρώτος, ας πούμε, σε σταυρούς. Ναι, εγώ θα σταθώ, γιατί δεν μπορώ να είμαι με το άμα, ότι ήταν ο μόνος βουλευτής τους που αντέδρασε. Εντάξει. Ναι. Βέβαια, κάποιος άλλος, ας πούμε, θα πει, ρε εσύ, Τέο, έχουν συμβεί τόσα πολλά πράγματα, ας πούμε, και συμβαίνουν καθημερινά, ας πούμε, κατά στρατογούνται εργασιακά δικαιώματα. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά και εσύ αντέδρασες μόνο σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Μπορεί να συμφωνεί στα υπόλοιπα, ρε φίλε. Σε αυτό να διαφωνεί. Ναι. Εγώ δεν θα κατηγορήσω τον Ζάχαρο που κάνει το αυτονόητο, θα κατηγορήσω τους άλλους που δεν έκαναν το αυτονόητο. Ποιοι είναι οι άλλοι και ποιο είναι το αυτονόητο? Το αυτονόητο είναι ότι όταν βάλετε ο τόπο σου, να βγάζει μια αντίδραση. Ναι. Εντάξει. Αυτό το συζητούσαμε και χθες. Ο τόπο δεν βάλετε τώρα. Ο τόπο εδώ. Ο τόπο βάλετε 500 χρόνια. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, εδώ η παράταξή σου, δηλαδή η παρέα μου, ωραία. Βιάζει τον τόπο μου για να στηρίξει έναν υπόδικο. Επειδή, ξέρω εγώ, έχουμε αλυσβερίσει και κουμπαριές. Άρα θα πρέπει εσύ ως βουλευτής Θεσσαλονίκης, ως βουλευτής Κυλκής. Πού το θυμήθηκα τον Κυλκής τώρα? Ένα πρίμα από τον Κυλκής μπορώ να έχω. Ναι, ο βουλευτής Μαθίας, Πέλλας, ξέρω εγώ, Γρεβενών, καλά δεν περιμένω τον Μπάτση να πάρει θέση, εντάξει, Φλόρινας, ωραία, ή βουλευτές Ξάνθης, που η Ξάνθη βάλετε και αυτοί, ωραία, να πάρουν μια θέση. Αλλά όταν μιλάμε τώρα για μηχανισμούς οι οποίοι είναι άκρος φασιστικοί, δηλαδή έχω μια διαφωνία με τον Πρωθυπουργό, δεν μπορώ να την εκφράσω, άμα την εκφράσω θα με διώξει από το κόμμα. Τι πολιτική είναι αυτή? Αυτή είναι η πολιτική. Πώς είναι πολιτική αυτό το πράγμα? Δηλαδή εγώ πρέπει να πώς το λένε, ο συγκεντρωτισμός, να στοιχηθώ, ναι, ναι, όπως γουστάρουν αυτοί. Δεν γουστάρω εγώ αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το πω. Ναι, η κομματική γραμμή, η κομματική πειθαρχία. Έχει ένα, βγαίνει ένα Pokémon βουλευτής Πειραιά και λέει δεν είναι καλό το 5 με 10 βαθμούς στην τροπολογία, να το κάνουμε 6 με 20. Άντε ρε Pokémon πήγαινε τώρα, ένα είναι 30 βουλευτής. Πρώτα απ' όλα πώς τον βγάλανε? Αλλά έχουν πρόβλημα μόνο με τους χοντρούς. Με τους χοντρούς δεν έχουνε. Ωραία. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι αυτή δεν είναι πολιτική. Υπάρχει μια κεντρική εξουσία η οποία ελέγχεται από τους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες κάνουν το παιχνίδι τους. Οι παραδοσιακές, τα παραδοσιακά τσάκια της χώρας κάνουν το παιχνιδάκι τους. Και εδώ οι βουλευτές, οι δικοί μας, όταν θα πρέπει να πάρουν θέση, είναι αόρατοι.
Τώρα που το θυμήθηκα, είπα χθες ότι ο Σιμόπουλος ήταν συνεργάτης του Παπαγεωργόπουλου. Δεν το, έτσι το θυμόμουν εγώ, γιατί έπαιρνα μια αλληλογραφία του Σιμόπουλου που υπερασπιζόταν τον Παπαγεωργόπουλο και νόμιζα ότι ήταν συνεργάτης. Δεν ήτανε. Ανακαλώ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η στάση του κ. Σιμόπουλου στην όλη ιστορία και όλων των βουλευτών Θεσσαλονίκης, της κ. Ράπτη, του κ. Καλαφάτη, του κ. Γιουλέκα, του κ. Κούβελα, του κ. Αναστασιάδη και όλοι όσοι του Καράουγλου. Πώς το ξέρω τον Καράουγλου όλη την ώρα. Αυτός με τις πρέπει σου το απολύτω. Επειδή είναι Β' Θεσσαλονίκης γι' αυτό. Είναι υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Ναι. Ο μόνος υπουργός είναι. Ο μόνος υπουργός ναι. Που έχουμε. Έχουμε και υπουργό συγκοινωνιών από τις Σέρες. Ναι, τον Καραμαλή. Ναι, η μόνη παρέμβασή του στην αθλητική επικαιρότητα της πόλης μας ήταν όταν γίνανε τα επεισόδια με αυτούς που πήγανε στον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης που είχε γίνει που τους πέραν τις φανέλες. Ωραία. Τότε στείλαν mail και καταδίκαζε αυτά. Μαζί σου σωστά τα καταδίκασες. Εννοείται. Καναμέ δε αν μου στείλεις ρε Καράουγλου για αυτά που γίνονται τώρα. Εμένα η ένστασή μου είναι γιατί να ζητάμε από τους τοπικούς, ας πούμε εδώ, άρχοντες να τοποθετούνται. Σταμάτα να σκέφτεσαι σε αυτή τη δουλειά τους, ρε. Ναι, όχι, να τοποθετούνται μόνο επί του αθλητικού. Πιστεύεις σε όλα, ρε. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Σε όλα τα ζητήματα να ανοίξουμε. Εγώ δεν είπα πρώτος. Σταμάτα να σκέφτεσαι έτσι. Είναι αθλητικό ραδιόφωνο. Τι να κάνουμε, να πάω τη δουλειά του άνθρωπου στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω δηλαδή. Πρέπει να. Όλα μας απασχολούν. Είμαστε πολίτες πάνω απ' όλα. Αγόρι μου, πολίτες πάνω απ' όλα είμαστε και αυτή η εκπομπή αυτό κάνει. Αν διαχωρίζεις τον εαυτό σου μόνο στο αθλητικό κομμάτι, τότε είναι που θα σε υποτιμήσει. Ναι, είμαστε... Και θα σε κοιτάνε μόνο μερό. Σε υποτιμούν έτσι κι αλλιώς. Ναι, εγώ αλλά αυτό λέω. Είναι ένα θέμα υψηλής προβολής. Ωραία, μπορείς να τους υπενθυμίσεις ότι έχουν ένα ρόλο συνολικό. Εντάξει, ποιος είναι ο ρόλος τους λοιπόν, να στέκονται κοντά στον προβλήτη και τα προβλήματά του. Στον προβλήτη, στον πολίτη, στον προβλήτη. Προβλήτη τον έχουν κάνει, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά, αν πιστεύεις ότι αυτό που γίνεται είναι σωστό, πάρε θέση του σωστό. Να ξέρω, ρε φίλε. Θα περιμένουμε βέβαια την ψήφιση της τροπολογίας που είναι ονομαστική. Θα ξέρουμε. Μπορεί να γίνει η έκπληξη. Που δεν το πιστεύω, εννοείται. Ναι. Και να υπάρξει κάποιος και να πει από αυτούς εδώ ότι εγώ δεν το ψηφίζω αυτό. Θα πάει για διαγραφή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Αυτό είναι πολιτική λοιπόν. Ναι. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι ότι κάποιοι ίσως. Γιατί μπορείς να το κάνεις αυτό. Να μην παρευρεθούν, ας πούμε. Να μην δώσει το παρόν στη Βουλή για να ψηφίσουν. Οπότε πάντα πηγαίνει επί των παρόντων, ας πούμε. Το κοινά δεν θα πάει. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ξέρω θα πάει και δεν είναι κατά της τροπολογίας. Ναι, κατά της τροπολογίας. Ωραία. Δηλαδή σε μια η σχεμάτη... ελληνική λύση θα είναι κατά της τροπολογίας. Τι άλλο. Το κουκουέ θα είναι. Είναι κατά. Πάντα είναι κατά του κουκουέ, ό,τι και να γίνει. Ναι. Άρα λοιπόν, αν λείπουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν πάει στην τροπολογία. Αν λείπουνε. Ναι, επίσης αυτό που υπάρχει είναι το εξής. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πειραιά δέχονται bullying από τον Ολυμπιακό για να μην ψηφίσουν την τροπολογία. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και από εκεί απώλειες. Εντάξει. Εδώ λοιπόν έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία το απίστευτο. Το απίστευτο πραγματικά, εντάξει. Τίθεται, είναι ένας κλονισμός αυτή τη στιγμή όσον αφορά το θέμα της κομματικής πειθαρχίας, της συντεταγμένης έτσι, πολιτικής η οποία. Ναι, και ο Αβγενάκης τη θέση του. Προβάλλει. Ούτε και τα μάτια του κόσμου, εντάξει. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι συντονισμένα. Δεν μπορούν να τον έβγαλουν. Εκτελεστικό όργανο είναι, ρε. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, γιατί θα είναι σαν μια παραδοχή, ας πούμε, της. Αγόρι μου, μπορώ, έχω πρωθυπουργός για να φύγει από πάνω μου την πίεση, να πω ότι αυτός φταίει, πάρε τον πουλό. Ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να προβάλλει αυτό το. Εδώ θα σου πω, ας πούμε, και το παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που ενεπλάκησε εκείνη την τρομερή ιστορία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με το μάτι και δεν υπήρχε ούτε μία παρέτηση. Τραγικό. Ναι. Γιατί θεώρησε ότι αυτό θα δείξει ότι υπάρχουν τριγμοί και ότι αναγνωρίζουμε λάθη. Γιατί ήθελε να προβάλλει ένα προφίλ ότι εμείς, ρε παιδί μου, κάναμε τα πάντα σωστά και ήταν η κλιματική αλλαγή και ο στρατηγός άνεμος αυτός που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία. Έτσι και η Νέα Δημοκρατία επί του παρόντος, εάν παρετήσει, ας πούμε, τον Αβγενάκη, θα δείξει αδυναμία στο προφίλ που θέλει να προβάλλει. Αυτό θα ανοίξει ναι, και τον Ασκό και αυτή είναι μία παράμετρο. Στην εσωκομματική κατάσταση που υπάρχει. Αυτή είναι μία παράμετρο. Ναι. Η άλλη είναι ότι εγώ είμαι υποπίεση αυτή τη στιγμή από το πουθενά, γιατί θέλω να κάνω λησβερίσει. Εντάξει. Και όλοι ζητάνε αίμα. Δεν έχω αναλώσει, είμαστε στελέχη. Πάρ' τους. Αυτός είναι. Άντε, γεια. Πάμε στον επόμενο. Ναι, σου λέω δεν είναι αναλώσιμο, είναι. Είναι η μία οπτική αυτή που λες. Ναι, η άλλη οπτική είναι αυτή που σου λέω εγώ. Ωραία. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν που έχει διαμορφωθεί σήμερα. Θα γελάσουμε. Πραγματικά εγώ δεν είναι πλέον, έχω πάθει αναισθησία μετά από αυτά που πέρασαν το 18. Ό,τι και να συμβαίνει πλέον μου φαίνεται φυσιολογικό. Μιλάμε για μια χώρα η οποία δεν είναι χώρα, δεν είναι κράτος, δεν υπάρχει κάτι.
Εδώ φτάσαμε στο σημείο να παρακαλάμε να δικαστούμε και να μας λένε όχι, εμείς θα σας κάνουμε χάρη. Μα δεν θέλουμε χάρη, ρε παιδιά. Δεν θέλουμε, θέλουμε να δικαστούμε. Θέλουμε, αν είμαστε παράτυποι, να τιμωρηθούμε. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, με το ζόρι. Με το ζόρι. Δεν είναι χάρη ποτέ απ' όλα. Μου στήσατε για να τα βάλουμε σε μια σειρά για να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που μας ακούνε, γιατί στο μυαλό μου εγώ μπορεί να τα έχω κάπως. Εντάξει. Εμείς θεωρούμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έβγαλε μια στημένη απόφαση και οι ενδείξεις για κάτι τέτοιο είναι πάρα πολλές. Το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ και όλοι γύρω από τη ζωή μου, εμένα, οι νομικοί μου λένε ότι είναι αδύνατο να έχει βγει απόφαση κανονική με όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να μελετηθούν μέσα σε τρεις μέρες. Δηλαδή, ας την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ωραία. Έχουμε, ρε φίλε, και 50 δικηγόρους φίλους. Μιλήσαμε με τους 5. Ωραία. Όλοι μου είπαν ότι είναι αδύνατο αυτό το πράγμα να έχει συμβεί. Εντάξει, αδύνατο. Και πάμε παρακάτω. Βάσει αυτής της απόφασης, λοιπόν, που εγώ τη θεωρώ στημένη και όλη η Βόρεια Ελλάδα, στο κομμάτι του ΠΑΟΚ, εντάξει, τη θεωρούμε στημένη, βρήκε πάτημα η κυβέρνηση να περάσει μια τροπολογία έτσι ώστε να τιμωρηθώ εγώ με 10 βαθμούς μείον για να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ε, όχι, ρε φίλε. Προτιμώ να πέσω παρά να μου κλέψει ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά. Αν έχω παρατυπήσει, δεύτερο πρωτάθλημα στα χαρτιά. Δηλαδή, αν να παίρνω ένα πρωτάθλημα και χρόνο παρά χρόνο να μου παίρνει ένα στα χαρτιά, πήγαινε ψόφα αύριο το απόγευμα. Ψόφα, ρε αγόρι μου, δεν θέλω κάτι άλλο. Ψόφος. Εντάξει, να ησυχάσω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εντάξει, θα πρέπει να μάθουμε σαν κοινωνία να σκεφτόμαστε σοβαρά. Παρατύπησα να πέσω. Τι να κάνω τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πας να με στήσεις. Ωραία, θα σε πεθάνω. Δεν θα ξαποσούρχεται. Όχι βία. Μηντιακά. Δεν θα ξέρεις από που σούρχεται. Αφού με στήνεις. Έτσι πάνε αυτά. Δεν μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι όταν σκέφτεσαι έτσι σαν πολιτεία. Δεν μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι όταν σκέφτεσαι να μιλάει ο Ολυμπιακός για ισονομία και νομιμότητα. Παιδιά, άμα δικαστείτε κανονικά για αυτά που έχετε κάνει, θα βγει νέα κατηγορία. Νέα κατηγορία θα βγει. Όχι γάμα τοπικό, θα βγει μια πιο κάτω για να παίζεις μόνος σου. Μόνος σου να παίζεις. Το θέμα είναι τώρα το εξής. Για μένα, ρε παιδί μου. Βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό που διαδραματίζεται, όχι μόνο τώρα, όλα τα χρόνια. Μπορεί να συνεχίσει έτσι να υπάρχει ποδόσφαιρο, δηλαδή πού οδηγούμαστε, ποιο είναι το μέλλον. Εσύ, ποιο είναι το μέλλον, μπορεί να υπάρχει έτσι Ελλάδα. Με ποιο είναι το μέλλον, μην κοιτάς το ποδόσφαιρο, εσύ μόνος σου, μόνος σου λες. Ναι. Μπορεί να υπάρχει έτσι Ελλάδα. Ωραία, με ουσία μηδέν και όλα επικοινωνία. Έτσι υπήρξε, έτσι αναδείχθηκαν, ας πούμε, συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Και δεν είναι το φαινόμενο της δεξιάς, και ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε. Ωραία, όλοι το κάνανε. Όλοι πήραν την κυβέρνηση με λαϊκισμό. Όλοι πατήσαν πάνω σε αυτό. Όλοι πατήσαν πάνω στη δυσφορία και όχι πάνω στη δημιουργία. Εντάξει, μπορεί να υπάρξει χώρα μέσα σε αυτή τη λογική. Δεν μπορεί να υπάρξει. Κι όμως υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει. Η χώρα, όπως είπες, ας πούμε, η χώρα που η πίτα μοιράζεται, ας πούμε, σε συγκεκριμένα προσώπατα. Η χώρα η οποία. Δεν υπάρχει χώρα. Ναι. Δεν υπάρχει συνοχή. Υπάρχει μίσος. Εντάξει. Υπάρχει διχασμός σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει χώρα. Είναι, πώς θα το καταλάβεις τώρα. Είμαστε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε, θα γίνει καμιά στραβή και θα λέμε εντάξει μωρέ, η βόμβα έπεσε στο Αίγιο, να. Καταλάβες. Α, εντάξει μωρέ, πήραν το Καστελόριζο, να. Σε τέτοιο mood είμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα μηδέν. Όλα είναι υποκριτικά. Όλα είναι τέλος πάντων, πώς το λένε, επικοινωνιακά. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να φτάσουμε, ας πούμε, σε μια ποδοσφαιρική διένεξη για να αντιληφθούμε ξαφνικά. Γιατί στο είπα και πριν. Ότι είναι θέμα υψηλής προβολής. Ναι. Και είναι θέμα που περιέχει συνέστημα. Δηλαδή, εκεί τώρα τον άλλον, όταν έχει συνέστημα και δεν περνάει ένα κείμενο έτσι αόρατα. Γιατί. Δηλαδή έχουν γίνει πολύ χειρότερα πράγματα που επηρεάζουν τις ζωές μας. Δεν είναι χειρότερο πράγμα. Δεν έχουν γίνει πολλά χειρότερα πράγματα που μια κυβέρνηση στείνει μια απόφαση. Ναι. Ωραία. Και ουσιαστικά προσφέρει διχασμό. Το Μάρτιο θα αρχίσουν να παίρνουν τα σπίτια από τον κόσμο. Ναι.
πληστηριασμοί πρώτη κατοικία. Γιατί δεν είναι. Αυτή τη στιγμή δεν παίρνουν σπίτι από τον κόσμο. Πώς δεν παίρνουν, παίρνουν και παραπαίρνουν. Αλλά θα αρχίσουν να το κάνουν εντατικά. Εντατικά. Δεν θα υπάρχει καμία προστασία. Όχι, να, εδώ τσιμπά τώρα. Ναι. Γιατί μπορεί από αυτό που είπε ο Άδωνης το Μάρτιο να γυρίσει και να σου πει, ωραία, ότι μετά από τεράστιες εκπληκτικές ενέργειες που κάναμε, γιατί είμαστε σφίχτες και πολύ ωραίοι, το κόψαμε αυτό. Ναι. Και να βγει εσύ ο βλάκας. Κατάλαβες. Είναι επικοινωνία τα πάντα, σου λέω. Κράτα πισινή, μάθε να βλέπεις. Ναι, είναι σκάκι. Μα ίσα ίσα η πισινή είναι σε όλες τις εξαγγελίες, ας πούμε, οι οποίες για το επιτελικό κράτος, για όσες γίνανε, ας πούμε, με την έλευση αυτής της κυβερνήσεως, βλέπουμε ότι μόλις ένα εξάμηνο, όχι δεν έχει ισχύσει τίποτα. Αντιστοίχως, ανατρέπονται απ' έξω. Ναι. Και άλλο να το διοικείς. Εντάξει. Και να σου πω ποια είναι η ευθύνη του Έλληνα. Που ποτέ δεν ζήτησε πολιτικά έναν άνθρωπο που θα του βρει ένα πλάνο του πώς δουλεύει το μαγαζί. Όλα στήθηκαν πάνω στο λαϊκισμό, όλα. Ένα οργανόγραμμα. Ένα οργανόγραμμα. Δηλαδή, εγώ αν κάνω ένα ακόμα και έχω τον καλύτερο σε κάθε τομέα και κάνω ένα business plan ότι πώς δουλεύουμε το μαγαζί, εντάξει, θα πάρω 1,5%. Ψέματα είναι. Ναι. Και δεν βασιστώ καθόλου στην ένταση και στην τοξικότητα και στο λαϊκισμό. Δεν βασιστώ καθόλου. Θες να σου στείλω έρευνες να δεις πώς σκέφτεται ο μέσος Έλληνας. Ο μέσος Έλληνας πώς σκέφτεται. Πώς σκέφτεται. Και πώς σκέφτεται. Πρόσφατα είχα μια κουβέντα, του στείλω ότι ρε εσύ, δεν μπορώ να πάω να παίξω χωδιχαστικά τώρα επικοινωνιακά, επειδή αυτή είναι, ξέρω εγώ πώς είναι. Και μου βγάζει μια μελέτη ο άλλος και μου λέει, αδερφέ, αυτό θέλει να διαβάσει. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό, δεν μπορώ να εκπροσωπήσω αυτό το πράγμα. Σαν άνθρωπος. Εντάξει, το ότι εγώ θέλω Θεσσαλονίκη να έχει δικιά της οικονομική διαχείριση, δεν θέλω ρε φίλε να δίνω τα λεφτά μου αλλού. Θέλω να υπάρχει ομόσπονδο κράτος. Αφού είναι μπάσταρδοι. Δεν θέλω. Δεν θέλω να έχω τα λαβέρι μαζί τους. Τι χρωστάμε, αδερφέ, να επινοικιάσω το χώρο. Πάρε τόσα και άσε με να κάνω τη ζωή μου. Αφού δεν με αφήνεις να κάνω τίποτα. Αλλά δεν θα κάτσω να σου πω να φύγω από την Ελλάδα και την αυτή και... Αλλά καμιά φορά σου γυρνάει και το μάτι. Δεν σε βλάκα, δηλαδή στα μούτρα μου τώρα με κοροϊδεύεις. Εγώ πρέπει να σε ανεχτώ. Και πρέπει να σε φοβηθώ επειδή έχεις την αστυνομία και το δικαστικό δικό σου. Πάντως εγώ βλέπω, Εγώ λέω ότι η αστυνομία π.χ. γιατί έχουμε και γνωστούς. Θα είναι λίγο ντεφορμέ τις επόμενες μέρες. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να κάτσουν αυτοί να βγάλουν το φίδι από την τρύπα όλη την ώρα. Ναι, κι όμως. Ναι, το βγάζουν, ναι, αλλά σε κάποια φάση και αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ναι, οι ευθύνες είναι να προστατεύουν αυτούς που πρέπει να προστατεύσουν. Δεν είναι έτσι όμως το πράγμα. Εντάξει. Καλά, καλά. Εντάξει, μια ζωή, η αστυνομία είναι μια ζωή απέναντι. Μια ζωή είναι απέναντι. Ναι, αυτό έχει αποδεχτεί μέχρι τώρα. Δεν είναι ο προστάτης του πολίτη, είναι ο προστάτης εξουσίας. Ξεκάθαρα. Θεματοφύλακας των οργάνων. Και αυτό θα κάνει σε οποιαδήποτε στιγμή κληθεί. Κληθεί και το έχει αποδείξει περίτρανα στο παρελθόν. Εντάξει, αν είσαι αστυνομικός και Θεσσαλονικιός και θες να σου κάνουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είσαι αστυνομικός. Μείνε με 800 με 800 ευρώ το μήνα και να σε ξεφτυλίζουν και να σε τρέχουν να μαλώνεις με τον κόσμο. Εντάξει, εγώ έχω δουλίτσα. Δουλίτσα είναι. Δουλίτσα. 15.000 αστυνομικούς πήρανε τώρα. Ενώ τα νοσοκομεία δεν υπάρχει γάζα. Όχι απλά προσωπικό το οποίο το έχει εξαγγείλει και κυρίως ότι θα κάνει προσλήψεις στα νοσοκομεία και πηγαίνουμε, ας πούμε, σε μια συνολική κατάρρευση. Εντάξει. Φαίνονται οι προτεραιότητες που είναι. Τι σημαίνει προσλήψη αστυνομικών, ότι θωρακίζεται το κράτος. Γιατί διαβλέπει ότι θα υπάρχουν εντάσεις και κοινωνικές. Τώρα είναι το αθλητικό. Αύριο μεθαύριο θα έρθει και το κοινωνικό. Δεν μπορείς, ας πούμε, να συγκρατήσεις τις μάζες του κόσμου όπως το είδαμε. Έγινε η τεράστια καταστολή επί Σαμαρά 12-13. Για να περάσουν τα μνημόνια τα οποία τώρα ο νυν υπουργός, ας πούμε, δεν είχε διαβάσει κιόλας, ας πούμε. Αλλά αυτά ανοίγουν στο παρελθόν, πλέον είμαστε σε τροχιά ανάπτυξης, έτσι ευαγγελίζονται. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Χάρη που λέει: ούτε εμείς στη Λιβαδιά, δικαιώνει την κουβέντα που είχαμε στο πρώτο μισάωρο. Ούτε εμείς στη Λιβαδιά, η αλήθεια είναι ότι είχαμε το καρπούζι με φέτα. Δικαιώνομαι, δεν είναι ιδίω τη Νοτιού Ελλάδος. Θεϊκό όμως, tweet. Ναι, τιμάμε όμως φέτα και παίζουμε λέει τζέγκα με κοντοσούβλια. Θεϊκό tweet. Για πιανού. Το ότι ο Ιβάν Σαββίδης αγόρασε και τον ΣΥΡΙΖΑ και την ΔΟΥ εμπίπτει στον νόμο περί πολιτιοκτησίας, υποβιβάζονται και οι δύο και παίρνουν το ποτάμα του Πασόκ. Να έλα, Πασόκ, άρα σώσε μα. Θα δει που ιστορία.
θα γυρίσει. Με ανάθεση θα πάρει το. Ούτε καν εκλογές. Θα έρθει το Πασόκ, ας πούμε, στο μέλλον. Αυτή η παιδιά δεν μπορείτε. Ναι, δεν μπορείτε. Θα βγάλει τη Φόφη από τη μέση όμως, γιατί εντάξει, όχι, όχι, με Φόφη. Όχι, με Φόφη. Όχι, με Φόφη. Δεν μπορεί. Με Κυριάκο, Κυριάκο. Θα ήθελα να έχω ένα φίλο πρωθυπουργό, ρε φίλε. Ναι. Να είναι, ξέρω εγώ, στην Κομισιόν και τον παίρνω και του λέω, ελά, είμαι, και τι γίνεται. Όλα καλά. Δεν έχει, ο Κυριάκος Κάκης δεν έχει πασοκόφατσα, άρεσε. Καθαρή είναι ο πασοκόφατσα. Δεν είναι. Πας, εντάξει. Δεν είναι Βαγγέλης Γιαννόπουλος, γιατί αυτό του είπα, κόβανε πίτα, του πέτυχα κάτω στο νουν. Κόβανε πίτα και μαζευτήκαν εκεί για καφέ και λέω, παιδιά, πάρτε και έναν Βαγγέλη Γιαννόπουλο. Λέγω, δεν είναι Πασόκ. Θέλει το Πασόκ. Πάσχει από όψη. Από όψη, δηλαδή. Πολύ. Πολύ soft, ναι, πολύ τρυφερό αγόρι. Θέλει έναν άνθρωπο, βιντάζ, να παραπέμπει, ρε παιδί μου, στα χρόνια, ας πούμε. Έχει πολλές φάτσες wannabe λαλιώτης. Ναι. Εντάξει, αλλά λαλιώτης είναι ένας. Το θείο βρέφος. Το θείο βρέφος. Δηλαδή, ο λαλιώτης είναι ο κορυφαίος πολιτικός στην ιστορία του τόπου μετά τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Εντάξει, γιατί ήταν μέσα σε όλα. Και είναι έξω. Και είναι έξω από όλα. Ναι, έξω από όλα. Ο Θεός αυτός, εντάξει, ο Θεός δεν τους βλέπει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πάει στο Κορονάκι και πίνει καφέ και του κοροϊδεύει όλη μέρα. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο. Πόσο είναι, 65? Ναι, εκεί. 65. Εντάξει, πάει και στέκεται και καλά, μαθαίνω. Πάει στο Κορονάκι, του κοροϊδεύει όλου. Εντάξει, και έχει το κεφάλι του ήσυχο για μια ζωή. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ Πασόκ. 69 ετών είναι ο Λαριώτης. Και τον έχουμε για πιο μικρό, μικρό δείχνει. Ναι. Το Πασόκ είναι το ελιξίριο τη νεότητα. Είναι σε μια μικρό. Το Πασόκ είναι ο Λαριώτης. Ναι. Εντάξει, μετά τον Ανδρέα ήταν αυτός. Ο άνθρωπος, δε φίλε, τους έχει χορέψει όλους. Σκέψω ότι ο Λαλιώτης, αν έθετε, ας πούμε, υποψηφιότητα, θα έβγαινε παμψηφί. Συγκρινά τα χρόνια που υπήρχαν οι μάχες μεταξύ Τζογατζόπουλου και Σιμίτη κτλ. Δεν ήθελε. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για το ρόλο που είχε ο Χάρβεϊ Καϊτέλ στο Pulp Fiction. Ο Γουλφ, που τον φωνάζαν για να καθαρίζει τις μπουγάδες. Ήταν αυτός που καθάριζε όλες τις μπουγάδες. Ωραία. Και έκανε όλες τις δουλειές. Και δεν υπάρχει πουθενά. Πρέπει να κάνουν ένα casting και να βρουν. Σου λέω με ανάθεση. Μπορεί να αναθέσουν στο Λαϊό. Έλα εδώ και. Έλα εδώ και δεν θα σωστά, πάει. Σωστά. Δεν είναι για βιτρίνα. Δεν θέλει να είναι στη βιτρίνα. Έξυπνος άνθρωπος. Αφού αποθεώσαμε τον Λαϊό. Το φαινόμενο Λαλιώτη, λέει ο αδερφός Πέτρος, πρέπει να δράσκεται στο καζίνο για το σωστό timing που σηκωνόμαστε από το τραπέζι. Τα θεωρίες παιχνίων που έκανε ο Βαρουφάκης εδώ είναι, μέσα από τη ζωή καμωμένες. Η κύρια της Μπιντελίκη για το κάπνισμα, για την απόφαση. Τέλος πάντων, ο όμιλος επιχειρήσεων Σιαμάτρα εδώ και 35 χρόνια δημιουργεί δυναμικά σε Ελλάδα και Βαλκάνια, έχει ψωσανίδες, ψευδοροφές, Σιαμάστρας, Blaster Ball Specialists. Αναλαμβάνει ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, οικίες και καταστήματα στο 2310-6861-42 το τηλέφωνο του ομίλου Σιαμάτρα. Μαζί μας, αν δεν πάρετε την Hitachi 50 Ultra High Definition 4K Smart Wi-Fi USB δορυφορικό δέκτη και λειτουργία PVR από τον Αλεξιάδη μόνο με 299 ευρώ, δεν βλέπετε μπροστά σας, παιδιά. Δεν θα βρείτε 50 με όλο το πακέτο στα 299. Προλάβετε να την πάρετε. Αυτή την εβδομάδα η προσφορά. Δεν ξέρω αν θα μείνουν μέχρι το τέλος τα κομμάτια όλα. Πως λένε στην λαϊκή, πάρε, 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 πάρε. Προλάβετε να πάρετε Welcome Store Αλεξιάδη. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο, στη δεύτερη μας ώρα. Θα συνομιλήσουμε με τον κόσμο. Θέλουμε να πιστεύουμε μέσα σε ήρεμα πλαίσια, χωρίς εκτροπές όσον αφορά τα λεγόμενα. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε τις κουβεντούλες μας ως πολιτικά όντα και ως πολιτικοί και σόφρονες ανθρώποι. 2-31-0-287 και 3-8. Για καλημερίσουμε την πρώτη μας γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, πήρα πρωί-πρωί, πήρα και χθες από Κοζάνη, Κώστας λέγομαι. Γεια σου Κώστα. Δεν είχα τελειώσει χθες κάτι που ήθελα να πω, αλλά να ξεκινήσω, θα το πω και εκείνα εφόσον μου δώσετε χρόνο. Βεβαίως. Λοιπόν, να ξέρουν καλά ότι αυτοί οι θερμοκέφαλοι των Αθηνών, αυτός που δεν εκβιάζεται είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Γιατί βγάλαν την καραμέλα ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Αυτός που δεν εκβιάζεται
να το καταλάβουν πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτή την καραμέλα της τροποποίησης που πάνε να περάσουν δεν τη θέλουμε. Να την δώσουν στα μικρά τους τα παιδιά όταν κλαίνε. Γίνομαι σαφής νομίζω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το φρούτο της διαφάνειας που ευαγγελίζονταν επί μήνες είναι σάπιο, ήταν και είναι σάπιο και βρωμάει. Θα πάω λίγο παραπίσω. Τη μέρα των φόντων, όταν έριξαν το σταυρό στον Πειραιά, έβλεπα τηλεόραση. Ο κύριος Μαρινάκης με ποια ιδιότητα έδωσε συνέντευξη, τέλος πάντων ευχητήρια, ότι ήταν αυτά, μετά τον κύριο Παυλόπουλο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και την Φόφη γεννηματά. Βέβαια θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά η σειρά, αλλά έδωσε συνέντευξη, τέλος πάντων πώς να το πω, ευχητήρια, καλοδεχούμενα, με ποια ιδιότητα. Μετά τον, το ξαναλέω, μετά τον πρόεδρο. Εδώ πήγε ένα φίλε και έδινε συνεντεύξεις του πρωθυπουργού τώρα, πριν τις εκλογές. Εντάξει, μην. Καλά, δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο όσον αφορά τις δηλώσεις μετά από τη ρήψη του Σταυρού. Ο καθένας μπορεί να κάνει. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχει πρωτόκολλο. Ναι. Λέω με ποια ιδιότητα. Δημοτικό σύμβουλο, α πούμε, μπορεί. Είναι ένα κλεγμένο εκεί. Αυτό είναι το τελευταίο, φίλε. Μπορεί να κάνει αυτό το πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Ωραία, αν είναι το τελευταίο, εμένα με ενόχλησε πάντω. Εμένα με ενόχλησε. Και στο κάτω να αναδειχθεί και το πρωτόκολλο. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Βέβαια, αυτή η υπόθεση όλο με τον ΠΑΟΚ, φαντάζομαι ότι τη γλίτωσε ο Βρούτσης. Δεν κάνω πολιτική, αλήθεια σας λέω. Γιατί επί μήνες ο τύπος και η τηλεόραση, ο έγγραφος τύπος και η τηλεόραση μας είχαν φλωμώσει. Οι συνταξιούχοι θα πάρουν. Αυτό λέμε. Αυτό είναι πιο σπουδαίο. Τίποτα από τις εξαγγελίες που γίνανε κορονίδα της πολιτικής της υπάρχουσας κυβέρνησης δεν έχει υλοποιηθεί. Όχι μόνο υλοποιηθεί, τα αντίθετα ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Και αυτό δεν ασχολείται κανείς. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και λέω ακριβώς ότι την γλίτωσε ο Βρούτσης. Γιατί επί μήνες παίρναμε αυξήσεις. Είχαμε τρελαθεί οι συνταξιούχοι. Τέλος πάντων, να μην σας κρατήσω πάρα πάρα πολύ. Θα κλείσω με ένα ποντιακό δύστιχο, γιατί είμαι και πόντιος, και το οποίο αναφέρεται στη φυλετική διάκριση που μας κάνανε. Ο Ρώσος. Το καταλάβαμε. Πες το, φίλε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Βέβαια δεν είναι προφητικό, αυτό διαρκεί χρόνια. Και λέει ως εξής το δύστιχο. Πατρίδα μαραεύωση, άμμον καταραμένος, σα ξένα είμαι Έλληνας, και στην Ελλάδα ξένος. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τσάω, τσάω. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας, αυτό που λέγαμε. Όποιος δεν ψηφίσει την τροπολογία για το ποδόσφαιρο, διαγράφεται. Ακόμη και να απουσιάσει. Αυτό έλειπε, ρε. Ναι, θα γίνει ζήτημα, γιατί και η απουσία ουσιαστικά σημαίνει ότι τάσεσαι κατά κάποιο τρόπο εναντίον της όλης κατάστασης. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Κώστας Παναθηναϊκός, είχαμε μιλήσει πριν αρκετούς μήνες και είχαμε πει με τον Σταύρο θα βάζαμε ένα στοίχημα στο ΆΚΑ όταν θα ήταν η ρεβάνς, αν θυμάστε, Σταύρο. Εγώ το βάζω και τώρα, εγώ πιστεύω στην ομάδα μου. Σε ξέχωρα άμα δεν βλέπετε. Ναι, αλλά κάτι, πάμε να κάτω. Ναι, να σου πω κάτι, Σταύρο. Δεν είναι για να βάζουμε στοίχημα. Ναι. Γιατί? Όχι γιατί, θα σου εξηγήσω γιατί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι τα πράγματα, ξέρεις, εσείς σαν ΠΑΟΚ βιώνετε κάτι το οποίο εμείς το έχουμε βιώσει τα τελευταία 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, το έχω ξαναπεί, δεν είναι αθλητικός σύλλογος. Ο Ολυμπιακός είναι φέχτα, είναι αίρεση. Πες το όπως θες. Ναι, μαζί σου. Λοιπόν, απλά, όχι μία διαπίστωση θέλω να κάνω, ότι για πάρα πολλά χρόνια και εσύ Σταύρο, αλλά και γενικώς όλος ο ΠΑΟΚ, ήταν στο ότι έλα μωρέ, μία από τα ίδια είναι.
τα ίδια έκανε και ο Παναθηναϊκός. Τώρα λοιπόν, μεταξύ μας, τώρα... στα έτης που μεγαλώσαμε εμείς, τα ίδια έκανε ο Παναθηναϊκός. Όχι τόσο εγκληματικά. Όχι, αλλά όχι, δεν μου καλέ. Κάνεις μισό λεπτό, Σταύρο μου, κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Εγώ τα έζησα, αυτό... δεν ήμουν μικρός. Μισό, ωραία, άσε με να σου εξηγήσω όμως. Άσε μου να σου εξηγήσω. Λοιπόν, κάνεις ένα μεγάλο λάθος, το οποίο αυτό το λάθος, αν δεν το αντιληφθούμε όλοι, Ολυμπιακός, τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι πάλι ό,τι ήταν τα προηγούμενα 20 χρόνια. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έκανε τι έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με αδικίες, με. Αυτή είναι κάτι πολύ περισσότερο. Όλο αυτό που έχουν στήσει τώρα στον ΠΑΟΚ, αυτοί το είχαν σχεδιασμένο από την αρχή της χρονιάς. Καλά, εννοείται αυτό. Λοιπόν, σε τέτοιου είδους λογικές δεν έχει μπει ποτέ ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε καμία ομάδα, κανένας αθλητικός σύλλογος μπαίνει. Σε τέτοιου είδους λογικές μπαίνει ο Ολυμπιακός, η Δυναμό Βουκουρεστίου επί Τσαουσέσκου. Είναι αυτά τα φαινόμενα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αλλά και πάρα πολύ Παναθηναϊκοί για την Κυριακή είμαστε απόλυτα διχασμένοι. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε ποτέ, ας πούμε, να πούμε να χάσει η ομάδα μας, και απ' την άλλη, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα συμβεί κάτι το οποίο για μας δεν πρέπει να συμβεί ποτέ. Ποιο? Το να κερδίσει ο Ολυμπιακός, όχι αυτό το πρωτάθλημα, γιατί δεν είναι το θέμα το πρωτάθλημα. Το να περάσει το Ολυμπιακό και να κερδίσει όλη αυτή η φιλοσοφία, όλη αυτή η οπτική. Λοιπόν, με αυτή την έννοια σου είπα ότι δεν έχει λόγο να βάλουμε στοίχημα. Από εκεί και πέρα, εμένα τελευταίο και κλείνω. Το know-how για να αντιμετωπιστεί αυτή η σαπίλα, αυτή η φιλοσοφία του Ολυμπιακού, το έχει μόνο ένας. Και ξέρετε ποιος είναι. Το έχει αποδείξει στην πράξη. Ο Γιαννακόπουλος είναι ο μόνος ο οποίος τους έστειλε β' εθνική σε άλλο άθλημα, δεν έχει σημασία, αλλά τους έστειλε β' εθνική, τους έσβησε, και είναι και ο μόνος που, εάν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, πάντα με συνεργασία θα μπορέσει να τους κάνει το ίδιο και στο ποδόσφαιρο. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σταύρο, σε πολλά είχε δίκιο ο άνθρωπος εδώ από την Αθήνα. Εντάξει, δεν έκαναν ποτέ αυτοί. Αν εξαιρέσει κάποιες εξωφρενικές διαιτησίες που είχαμε με αυτούς, με Λίτσα, ξέρω εγώ, Βασιλάκηδες και αυτά, που είχαμε και εκείνα τα τρομερά επεισόδια, ή ξέρω εγώ στο θέμα του Δημόπουλου το 85, που και αυτό ήταν, εντάξει, στα πλαίσια της νομιμότητας. Έκανε τότε μεγαλύτερη προσφορά, δεν ξέρω τότε πώς ήταν με τις πενταετίες και τις οχταετίες, δεν έκανε αυτά τα εξωφρενικά που γίνονται τότε, τα πρωτόγνωρα, τα πρωτάκουστα, Σταύρε. Μεσούς περιόδου να αλλάζουν, να καταθέτουν τροπολογία για μη υφιστάμενο θέμα, δηλαδή και να φωτογραφίζουν δύο ομάδες για πράγματα που δεν υφίστανται, δηλαδή για ένα ξενοδοχείο, για ένα σαλέ, να θέλουν να σε χρεώσουν ότι έχεις πολυιδιοκτησία και να σου χαρίζουν και καλά ότι δεν θα σε επιβιβάσουμε αλλά θα σου πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτά δεν γίνονταν, Σταύρο, ούτε στη Χούντα. Τότε εγώ ήμουν παιδάκι, μόλις παιδάκι, 2-3-5 χρονών. Αν εξαιρέσει το θέμα του Κούδα, και σε αυτό κάναμε πίσω από τον Αστρανίδη και από τον Παντελάκη που το φέραμε πίσω, αυτά που πήγε να γίνει πάλι αρπαγή με τον Κούδα, πέραν από κάποιων ελληνοποιήσεων που γίνονταν τότε, Ιβ Τριαντάφυλλου και ξέρω κάτι ξένους που τους έκανε πάλι ο Ολυμπιακός από Αργεντίνους, ξέρω Ουρουγανούς, έκανε Έλληνες. Δεν υπήρχαν αυτά ούτε στη Χούντα, Σταύρο. Δηλαδή αυτό πρέπει να βγει ο ΠΑΟ και να πει, ότι αυτά σε νόμιμα καθεστώτα, σε δημοκρατικά, δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι ένα αθώο να θέλουν να του χρεώσουν πράγματα για πολυδιοκτησίες, για δεύτερες ομάδες και όλα αυτά. Και να παραβλέπουν όλα αυτά τα εγκλήματα που κάνουν αυτοί. Δηλαδή είναι εξωφρενικά, είναι πρωτόγνωνα αυτά. Και βγαίνει τώρα ο Πέτσας πριν 5-10 λεπτά και λέει, είναι πολύ σοβαρό το νομοσχέδιο, όλοι είναι συνταγμένοι.
Όλοι οι βουλευτές, όλοι θα ψηφίσουν ναι, και το λέει ο Κούτρας αυτό σαν κάποιοι λείπουν, εντάξει λέει αν είναι κάποιοι δικαιολογημένοι και καλά. Πάνε να καλύψουν και αυτό, δηλαδή κάποιος θα πεθάει από τη Μακεδονία αν δεν ψηφίσει αβέβαια, μπορεί να είναι ασθενής, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι, να το δικαιολογήσουν και καλά. Σταύρε. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε δημοκρατίες, σε νόμιμες κοινωνίες, σε κανονικές κοινωνίες. Δεν ξέρω ούτε σε χούντες. Τι έχετε να πείτε. Τα έχουμε πει, τα ίδια λέγαμε πριν. Τι να σου πω. Ναι, με τόσο στόμφο όπως τα λέω, εγώ δεν νομίζω. Έχει δηλαδή, και πιο ωραία χρειά, εσύ δεν χάρη Αλεξίου τον Ετήσιο. Μην το κοροϊδεύουμε τώρα, Σταύρε. Στην 7ετία δεν γίνονταν αυτά. Στην 7ετία της χούντας δεν γίνονταν αυτά, Σταύρε. Δεν την έζησα. Και από ό,τι θυμάμαι από τους γονείς μου, δεν περνούσαν και πολύ ωραία. Αλλά την αίσθηση που έχω και μετά όσο μεγάλωνα για το θέμα του Κούδα, τότε που ήταν επίκαιρο μέχρι 10 χρόνια, 15 χρόνια μετά που γίναμε παιδάκια, και στο θέμα του Κούδα κάναν πίσω που πήγαν να το κλέψουν, 67-69. Γύρισε πίσω με Παντελάκη. Σου λέω δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Μεσούς περίοδος να θέλουν να σε χρεώσουν και να σου πάρουν το πρωτάθλημα τα ηλίκη. Όχι όπως πρόπερις, ας πούμε, που είχαν ένα πάτημα εκεί που μπήκε ο Ιβάν μέσα. Ποιο μου, εδώ, το φετινό είναι χειρότερο, ρε. Φετινό είναι χειρότερο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Πουθενά πιστεύω σε παγκόσμια χρονικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή με ομή παρέμβαση σε μια μέρα, πότε προλάβω και τα διαβάσανε και συντάξανε και κάνανε και είδαν και τα... είδανε, δεν ξέρω, και τους νομικούς όρους. Mm-hmm. Πότε προλάβω και είδανε τι είπε αυτή η Επιτροπή. Δεν έχουμε την απόφαση στα χέρια μας, ρε. Η Επιτροπή των Πυρεωτών. Πότε προλάβω και τη διαβάσανε 24 ώρες. Μάλιστα. Και καταφύγει τροπολογία. Έγινε, σας ευχαριστούμε. Ξέρω, είναι τρομερά. Όλος ο κόσμος. Τι έχει ένα τσούρμο βουλευτές η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα πάνω. Εγώ δεν τους ψήφισα ποτέ. Μια ζωή μου να πασώ και τώρα είμαι σε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ποτέ δεν τους ψήφισα. Ναι. Δηλαδή έχει ένα τσούρμο εδώ πέρα πάνω είναι ο Δημοκράτης. Κοζάνες, Σέρες, Δράμες, Γρεβενά, αυτά. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Στα Γρεβενά, τι θα κάνουν. Ναι, έχει μια μονοεδρική. Στα Γρεβενά θα ψηφίσει και θα χορεύει break dance την ώρα που τον κάνει. Μονοεδρική δεν είναι στα Γρεβενά. Ναι, είναι μια μονοεδρική που ήταν και αυτός ο πρώην πρόεδρος του Βόλου. Του Πάτσης, φίλος μου. Έγινε τσα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Καλημέρα. Καλά. Καλά και πραγματικά δεν υπάρχει ρουτίνα. Δεν πλήττουμε. Καλό είναι. Λοιπόν. Καλά δεν είναι. Έχει ανέβει πάνω που ήμασταν λίγο, τα είχαμε ισορροπήσει όλα. Ξαφνικά πάλι 10 ώρες παραπάνω δουλειά. Για λέγε. Να πω πρώτα στο Χαράλαμπο ότι όταν έγινε εκείνη η ιστορία με τα συλλαλητήρια, για να το πάμε και από εκεί ακόμα, όταν ένα πλήθος κόσμου αποφασίζει να κατέβει για τους δικούς του λόγους, δεν έχει σημασία. Ακουγότανε καλά όταν κόβανε τις συντάξεις, δεν κατεβήκανε, κατεβήκανε τώρα για αυτό το θέμα. Ουσιαστικά λοιπόν, όταν ένα πλήθος κόσμου ευαισθητοποιείται για οποιοδήποτε θέμα, προσπαθεί κανείς να το υποβαθμίσει, βάζοντας όλα τα άλλα θέματα στα οποία... Αυτό κάνει ο Πασμαλίδης, καλά τα λες. Δεν υπάρχει. Καλά τα λες. Ναι. Καλά τα λες. Ναι, πάμε παρακάτω. Εγώ τώρα... Εδώ κάνει συνειδητά, είναι το κολλημένο σταυροπολίτικο μυαλό. Καθόλου κολλημένο. Εντάξει, ναι, είναι η άποψή μου. Είναι η άποψή μου. Να πω δει εικόνα, γιατί πραγματικά όταν ένα πλήθος κόσμου ακινητοποιείται, έχει τους δικούς του λόγους. Γιατί πρέπει να υποβαθμίσουμε αυτό το θέμα με το να βάλουμε όλα τα υπόλοιπα, λέω τώρα. Τώρα, από την άλλη μεριά... Γιατί απόρρια μιας συνολικής πολιτικής εξαθλίωσης που ασκείται πάρα πολλά χρόνια είναι και το ποδόσφαιρο. Αν είχαμε μια υγιής κοινωνία με υγιείς οικονομικούς παράγοντες, με δουλειές, με και το ποδόσφαιρο θα ήταν ένα παρεπόμενο της οικονομικής ζωής της χώρας. Γι' αυτό το θεωρώ υποδιέστερο στο να ενταχθεί στην ατζέντα των διεκδικήσεων. Με αυτή την έννοια. Μα δεν είναι υποδιέστερο όταν βλέπεις ότι κινητοποιείται ένα πλήθος κόσμου. Απλά μαθηματικά είναι στο για μένα ίσως, για σένα ίσως, αλλά όχι για χιλιάδες ανθρώπων που δεν είναι. Δηλαδή όταν πλειοψηφικά έχουμε έναν άνθρωπο να μας διοικεί, ας αποδεχτούμε και την πλειοψηφία κάποιων ανθρώπων που κινητοποιούνται. Γιατί πρέπει να το υποβαθμίζουμε. Θέλω να πω δηλαδή, γιατί τώρα θα κατέβουν οι αγρότες όπως γίνεται κάθε χρόνο. Είναι η ώρα τους. Λοιπόν,
γιατί οι αγρότες δεν κατεβαίνουν μαζί με τους ταξιτζίδες, μαζί με τους φορτηγατζίδες και όλοι μαζί να κατέβουν και πρέπει ο καθένας να πηγαίνει μπροστά. Γιατί στην Ελλάδα λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός που σημαίνει ότι ακριβώς. Η κάθε κάστα, η κάθε τάξη, η κάθε κοινωνική ομάδα αντιτίθεται στην άλλη. Αν βγουν οι καθηγητές στον δρόμο θα πούνε έλα βρετε μπελχανάδες, αυτό δεν ακούμε. Αν βγουν οι νοσοκομιακοί, οι γιατροί, έλα βρε που κονομάτι και παίρνετε φακελάκια. Και άμα βγουν για το ποδόσφαιρο θα γυρίσεις και θα πεις εσύ γιατί βγαίνουν για το ποδόσφαιρο και όχι για τα άλλα. Αυτό σου λέει. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Μα μόνο σου το είπες τώρα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει το αλλά γιατί. Δεν υπάρχει αλλά γιατί. Άσε, κάποιος βγαίνει. Δεν μαμείς. Αυτοί οι αυτοματισμοί λοιπόν καλό είναι να περιοριστούν. Μακάρι να ενωθεί και η φωνή όλων, αλλά μέχρι να ενωθεί ας αποδεχτούμε τουλάχιστον τη δυναμική ενός πλήθους ανθρώπων. Στο Σταύρο ήθελα να πω το εξής. Χθες η ΕΡΤΡΙΑ, και αν μπορείς βρες το, είναι στις 6 και 4 η αθλητική εκπομπή που έχουν. Mm-hmm. Για μισή ώρα είχε τον Σημειοφορίδη. Είπε κάποια ωραία πραγματάκια, ανέφερε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει δικαστήριο να καταδικάσει το Ξάνθη και τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί δεν υφίσταται τίποτα. Τα βάλε με τους δικηγορικούς τρόπους τα πράγματα. Και θα πρέπει έστω αυτή η συνέντευξη, αν μπορείς, να την βγάλεις στο ΠΑΟΚ 24, αξίζει τον κόπο πιστεύω. Αν μας θέλετε κανένα δελτίο τύπου από την ΕΤΡΙΑ, θα το είχαμε βάλει. Δεν μπορεί να τα βλέπουμε όλα, αλλά θα το ζητήσω. Απλά εμένα δυστυχώς, επειδή υπάρχει όλη η άλλη μεριά, χρειάζεται ό,τι μπορούμε να έχουμε. Βρε μαζί σου, απλά δεν πήραμε κανένα δελτίο τύπου. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μας το στείλανε. Τι να, εντάξει, οκ. Χάρη η άλλη εκπομπή, η ανώνυμη που έχει το περσινό όνομα να μπορέσει να βγάλει τον κύριο Σημειοφορίδη. Οι ανώνυμους, να είναι ένα ωραίο όνομα. Να βγαίνουν και με μάσκες. Ναι. Σαν τον Νότι Σφαγιανάκη βέβαια θα είναι λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλες βέβαια, αλλά να περιμένουν μετά την. Μετά το διάλειμμα. Άμα τους έχουμε τώρα, τι περιμένουμε. Πέντε γραμμές έχει. Πάρτε, τι έκανε. Κλείσουμε νωρίτερα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Σταύρο. Γεια σου, φίλε. Έλα, Διονύση, με γεια σου, Μπατμανίδη. Γεια σου, Διονυσάκο. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου. Τι κάνετε. Καλά, καλά. Πρόθυρα της παράνοιας είμαστε. Τι είναι τούτη, ρε. Τι είναι τούτη. Θα κάνω ένα τατουάζ. Τι είναι τούτη. Ε. Και τι είναι τούτη. Τι είναι τούτη. Η τροπολογία σίγουρα βγαίνει για να τιμωρήσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τιμωρείται με τη σύσταση αυτή, αν ούτε καν ξέρουμε αν είναι νόμιμη. Θα την προσβάλλει, ΠΑΟΚ στα διοικητικά δικαστήρια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Και σε χρόνο ντετέ, πάνε να περάσουν, καν δεν έχουμε δικαστεί για τη σύσταση που έκανε η Επιτροπή και πάνε να μας βοηθήσουν μέσω τροπολογίας, η οποία πάνε να μας δεσμεύσουν, ώστε στα δικαστήρια μετά να έχουν πιο πολλούς δεσμευτικούς όρους για. Δεν είναι αποτρεπτικό, δεν είναι αποτρεπτικό για τον δικαστή να μπει στην ουσία της υπόθεσης, αλλά μπορεί να σταθεί στην εισήγηση και στον νόμο του κράτους και να πει δεν μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης, πάρε μείον 10 και τελειά. Ναι. Δηλαδή, ναι. Πάνε να κάνουν παραποντιά. Να προκαταβάλουν την απόφαση, όπως κάνανε και στα προηγούμενα και το 18, όταν στήσαν τις δίκες με άλλη κυβέρνηση. Να τα λέμε όλα. Ναι. Ωραία, όταν στήσαν τις δίκες για να την πολιθούμε εμείς για να χάσουμε το πρωτάθλημα. Άρα κανονικά εμείς δεν θέλουμε καμία τροπολογία. Πρέπει όποιος ψηφίσει την τροπολογία να είναι εναντίον του ΠΑΟΚ, να το ξέρουν αυτό. Ναι, εννοείται. Αυτό σταυρό. Να σε καλά, πρώτα. Καλημέρα, καλημέρα. Bye. Καλημέρα, γρήγορα στην άλλη γραμμούλα. Καλημέρα. 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 Νάσος από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα. Νάσος από Νέα Σμύρνη. Να σε ερωτήσω, ρε Σταύρο, γιατί δεν άκουγα το πρωί την εκπομπή. Ανέφερες καθόλου για ποιο λόγο η ΠΑΕ δεν έχει βγει να καταδικάσει αυτή την τροπολογία και να πει ότι δεν είμαστε σύμφωνοι. Δεν είναι σύμφωνοι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι φαίνεται βγάζει... παντού. Να βγάλει όμως επίσημη ανακοίνωση για να δείχνει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει στα χέρια της ακόμα την απόφαση της ΕΕΑ. Την απόφαση. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δηλαδή, ρε φίλε, μπορεί παραδείγματος χάρη να γράφει μέσα ότι εμφανίστηκαν δράκοι στην Ξάνθη που είδαν ένα όραμα και είπαν ότι ο Σαββίδης έχει την Ξάνθη. Δεν το ξέρουμε. Πώς εγώ θα πάρω θέση για οτιδήποτε συμβαίνει όταν δεν έχω το σκεπτικό της απόφασης. Οι άνθρωποι σου λέω έχουν κάνει δηλαδή... Θεωρητικά το καθυστερούν αυτοί για να βγει η τροπολογία. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα τώρα. Ναι, ναι. Και καταλαβαίνεις τώρα εδώ στην Αθήνα τι ακούς.
Τι να ακούς, ρε φίλε, τον Μπάμπη, τον Χριστόχο και τον Καρπετόπουλο, μην ακούς. Βάλε δίεση. Ναι, γενικά για τον κόσμο, λέω, κατάλαβες. Τώρα ας τον κόσμο. Φίλε, για αυτές ναι, εμένα όπως μου μιλάει, του λέω, αδερφέ, δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου, γεια σου, χάρηκα πολύ, τα λέμε. Δεν μιλάω. Ναι. Προσπαθώ να το αποφύγω, μόνο με δικούς μας μιλάω. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Ωραία, okay. Να σε καλά. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στην άλλη γραμμούλα, έχουμε ακόμα μία να τις πάρουμε για να πάμε διαλυματάκι. Καλημέρα. Για καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από Κομωτινή τηλεφωνώ. Την εξωτική, φίλε. Εξωτική. Εντάξει, όταν έχει κόσμο είναι καλά. Ναι. Ένα καλοκαίρι. Φοιτήτριες και τέτοια γουστάζεις. Και ωραία στραχάια. Να τι είπες, φοιτήτριες, ο άνθρωπος σου λέει πού. Καλημέρα, καλημέρα. Έπεσε. Καλημέρα. Έλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο, γιατί πολλές ερωτήσεις κάνω και έχετε γίνει και σε ανεπίσημη δικηγόρη πια. Ναι, σιγά σιγά θα πάρω και το δίπλωμα εγώ. Σταύρο να το ξέρεις, έτοιμος είσαι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η επιτροπή περιβόητη, εφταμελή δεν έλεγαμε ότι ήταν. Επτά ήταν, πέντε ψήφισαν, να δεν βγάλει άκρη. Γίνεται να γίνει πλειοψηφία με τρία. Τα τέσσερα πού είναι, τα άτομα, τα υπόλοιπα. Δεν το ξέρω, νομικό θέμα, πάμε παρακάτω, ναι. Ναι, λοιπόν ένα αυτό. Ένα δεύτερον, σήμερα που θα γίνει ψηφοφορία, θα έχουμε τίποτα απευθείας σύνδεση να ακούμε ποιοι βουλευτές Βορείου Ελλάδος ειδικά. Θα σε ενημερώσω για κάτι, αλλά κάτσε κάτω πριν στο πω. Κάτσε κάτω. Κάθισε. Ναι, ναι, καθισώσιμε. Υπάρχει κανάλι της Βουλής. Βάλε το κανάλι. Τι δουλεύεις. Όπα, ευνοούμενος. Δουλεύεις. Ταξί, τι να κάνω. Δεν έχεις ταξί. Καθίσεις, δεν έχεις τηλεόραση, μες στο ταξί. Τι κάνεις, ναι, φίλε. Είμαι πολύ πίσω, Ναι, ο άλλος έχει δορυφόρο. Έχει Νόβα, έχει ο άλλος. Εντάξει, ο άλλος παίζει φρουτάκια, έπεσε τις προάλλες την ώρα που μπήκα μέσα. Τι κάνετε, όρθιοι, κοιμάστε. Ο μεγαλομέτωχος του Πειραιά, του Ολυμπιακού, την Νόβα, θα σας πω εγώ εσάς πώς θα μας αξιοποιήσει όλους εμάς τους ταξιδιώτες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Να ξέρετε. Μάλιστα. Φιλιά, φιλιά. Φιλιά, είπες φιλιά, δεν κανένα βλαχή. Φιλιά. Φιλιά, όχι φιλιά. Εδώ ο φίλος μου Παναγιώτης λέει για δικαστικά θέματα θα πρέπει να επιφυθούμε στο Χρύσανθο. Εννοείται. Ο Χρύσανθος, ο οποίος ξέφυγε πάλι χθες. Κατ' εξοχή είναι ένας άνθρωπος που αρχίζω και πιστεύω ότι θέλει να πάρει τη θέση του γραφείου τύπου του Ολυμπιακού. Αναφέρθηκε και σε εμάς από ό,τι μου μετέφεραν ότι παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Ο Χρύσανθος που αναφέρεται σε μια ομάδα η οποία τώρα, άμα αρχίσω και λέω τις σχέσεις της με τον Ολυμπιακό, θα πάρει 14 ώρες. Εντάξει, γι' αυτό Χρήσανθε, μην ξαναναφερθεί σε εμάς. Λοιπόν, για να μην έχουμε άλλα θεματάκια. Πάμε διαλυματάκι. Α, ναι, μπορεί να ήρθε και όσο ότι θα πω εκτός αέρα. Ναι. Πάμε διάλειμμα. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε ότι 29 και 30 πρώτου στο Lightbox έχουμε αφιέρωμα by George Gakis, Elvis Presley. Elvis. Θεός Elvis. Ο οποίος ζει ακόμα. Έχω άνθρωπο που τον έχει δει. Για τα λέμε όλα. Ζούσε για πολλά χρόνια μετά, βέβαια, είναι ξεκάθαρα. Ναι. Ναι. Στο Lightbox Cartoon 30, live by George Gakis σήμερα. Όποιος θέλει, άντε γιατί με πιάσαν τα καλά μου. Όποιος θέλει, μονές προσκλήσεις με κούτρα ποτό, έχει και μάσα. Δεν έχουμε γραμματή. Τι. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο έξω. Εσύ. Όποιος θέλει λοιπόν, να πάει, έχει βέβαια και το Rock and Rips, δηλαδή έχει και μάσα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, δηλαδή ώρα έναρξης 9 η ώρα στο Lightbox της Κατούνη, αφιέρωμα στην, πώς το λένε, στον Elvis Presley. Μαζί μας η BEEZY, ασύρματο ίντερνετ υποστήριξη δικτύων, όσοι θέλετε γρήγορο και σταθερό ίντερνετ, η BEEZY είναι η λύση, 2-3-12-31-34-34 και BEEZY.solutions, η ιστοσελίδα μας. Τα Naxos είναι η κορυφαία, εννοείται. Εταιρεία υποδημάτων στη χώρα μας, στη Θεσσαλονίκη μας τιμά από το 1966 στην Αγία Σοφίας, καινούργιο κατάστημα στο τέλος της Τσιμισκή γωνία, με τετερένιαν κόσμος για όσοι είστε λίγο κοκκινομάγουλοι και πηγαίνετε από εκεί πέρα για να ψωνίστε, εκεί Τρίλοφο, Λάκωμα, ποια άλλα έχει από εκεί, ρε. Πού, σε ποια περιοχή? Από το Mediterranean Cosmos απ' έξω. Mediterranean Cosmos. Εκεί Θέρμη. Εκεί αυτή όταν είναι λίγο το μαγουλάκι. Πλαγιάρι. Ναι, αυτά. Τριάδι. Ναι, ναι, αυτά, αυτά. Ναι. Μπορείτε να πάτε στο Cosmos, τα Naxos είναι εκεί για εσάς. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο στο τελευταίο περίπου μισάωράκι. Καλημερίζουμε τον φίλο μου στον Παναγιώτη που λέει: καλημέρα παιδιά, Σταύρο, πιλότα το λέμε και στη Ρόδο. Και στη Ρόδο, και στη Ρόδο. Για τον πιλότη. Η Ρόδο, η οποία είναι η πιο κοντινή σε νοοτροπία κοινωνία της χώρας μας στην Κύπρο. Είναι. Ναι. Δεν την έχω ζήσει. Υπάρχουν πολλοί Κυπριοροδίτες. Κυπριοροδίτες. Εντάξει, λογικό ρε παιδί μου, τι είναι, τσιγάρο δρόμος είναι. Κορυμπώντας πας. Ναι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας στον Νικήτο που λέει: μπούλινγκ στον Πατμανίδη δεν έκανε κανείς, αύριο όλοι στις 4 έξω από το γυράδικο της Αριστοτέλους για ειρηνική πορεία. Διαμαρτυρίας. 2-31-0-2-8-3. Λέω ότι αυτό που δεν καταλαβαίνεις. Εντάξει, τι δεν καταλαβαίνω, είναι η άποψή μου και εμένω σε αυτή. Μα κατηγόρησε άλλου που το κάνουν και το κάνει εσύ. 2-31-0-2-8-3. Αλλάζει θέμα, αλλάζει ατζέντα. Αλλάζει ατζέντα. Θεωρώ ότι σήμερα στη μία το κανάλι της Βουλής θα ζήσει. Άστο ρε. Αν μετράει, πώς λέγεται αυτή εδώ, με τα κουτάκια, θα γίνει μακελιό. Η τεράστια ΕΡΤ, ξέρεις τι έκανε προχθές. Στις ακροματικότητες που. Στις θεαματικότητες που βγαίνουν. Τηλεθεάσεις. Ναι, τηλεθεάσεις. Έγραψε ότι ήμασταν δεύτεροι. Την τάδε μέρα, ξέρω εγώ, την Κυριακή, η Φερρυπίνη, δεύτερη. Κάνοντας πρόσθεση τις θεαματικότητες όλων των καναλιών της. ΕΡΤ 1, 2, ΕΡΤ 3 και έγραψε ρε παιδί μου, ΕΡΤ. ΕΡΤ δεύτερη σε. Ναι. Θα θυμίσει σήμερα η ημέρα εποχές μνημονίων που όλοι βλέπαμε Βουλή. Δεν είδα το λεπτό. Ότι το αγαπημένο μου ήταν. Υπήρχε ένα κορυφαίο εκείνες τις πολύ ωραίες ημέρες. Δείχνανε live αναμετάδοση την είσοδο των στελεχών της κυβέρνησης στην Κομισιόν, στο Ευρωκοινοβούλιο και τέτοια. Θα τα ξαναζήσουμε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αρχικά να ξεκαθαρίσω κάτι, αν θέλετε με ακούτε βέβαια, είμαι εξής, μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Να σου πω τώρα, τι τρέλα πουλάς δηλαδή τώρα, είναι δυνατός. Δεν έχουμε φίλους αξίδες, δηλαδή δεν μιλάμε μαζί τους, δηλαδή θες να πεις. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι αρχικά. Συμφωνώ με πάρα πολλά άρθρα, το τι λέει με το Σταύρο πολλές φορές. Γνωρίζω το τι έγινε και πρόπερση, δεν είμαι από αυτούς γιατί ούτε γήπεδο πάω, ούτε χωμένος. Είμαι, θεωρώ όσο μπορώ ανεξάρτητος, όσο μπορώ. Δεν το είτε. Όλοι είμαστε έτσι φίλοι, όποιος λέει το αντίθετο είναι ψεύτης. Εντάξει. Ναι. Και σου λέω, επαναλαμβάνω και για το προπέρσινο, δεν ταυτίζομαι πολύ με τσακί, με τους δικούς μου τέλος πάντων. Ναι. Okay. Τόσο. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, ποια είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι όπως γίνεται με όλες τις μεγάλες ομάδες σίγουρα στο συγκεκριμένο ζήτημα, η ομάδα του ΠΑΟΚ νομίζω την πάτησε. Και νομίζω ότι ευθύνεται. Προσωπική μου άποψη. Φίλε, εγώ δεν λέω το αντίθετο. Εγώ είπα να γίνει δικαστήριο, εντάξει. Κανονικό. Εντάξει. Ναι. Να μην μιλήσω, δεν θα το πάω στο ηθικό κομμάτι, αλλά και στο νομικό νομίζω ότι έγιναν χοντρές πατάτες, γιατί ίσως να μην το περίμενε όλο αυτό που έγινε. Προσωπική μου άποψη. Τώρα, και μείον 5 να είναι, θεωρώ προσωπικά, όσο χαζό και αν σου ακούγεται, ότι αγωνιστικά δεν είναι μη αναστρέψιμο το μείον 5. Βάλε μία ανωτελεία μαζί σου, βάλε μία ανωτελεία. Απλά επειδή αναφέρεται στην εισήγηση της Επιτροπής, γιατί το στημένο το παιχνίδι είναι πολύ ωραίο, η λέξη βαρέα. Βαρέα, βαριά, τέλος πάντων, στο οποίο προβλέπεται στην τροπολογία ότι αν είναι βαριά η παπαριά που έχεις κάνει, είναι μείον 10, δεν είναι μείον 5. Okay. Το έχουν φροντίσει δεν το γνώριζα, αυτό. Συγγνώμη. Ναι. Δεν το γνώριζα. Πάμε παρακάτω. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το ηθικό κομμάτι. Και ο πόνος που θα τραβάει, δυστυχώς όπως τραβάμε και εμείς από τον ΠΑΟΚ για το προπέρσινο πρωτάθλημα, είναι το τι θα γίνεται στα γήπεδα του χρόνου. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη η έκταση του προβλήματος. Δεν νομίζω να είναι τόσο το πρωτάθλημα αυτό καθ' αυτό, αλλά νομίζω ότι έγινε και λάθος από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό και στο ελάχιστο. Στο ηθικό κομμάτι, άκου λίγο. Στο ηθικό κομμάτι θα σου πω κάτι. 30 χρόνια μου λέγανε κάνε επενδύσεις, κάνε ομάδα, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Είχαν συνεργαζόμενες ομάδες, ξεκάθαρα, δηλαδή π.χ. το παράδειγμα του Εργοτέλη με τον Βρέντσο πρόεδρο, τον αδερφό του Γιάννη Βρέτσου. Εντάξει, που πάω εγώ να ρωτήσω τον Κέντζογλου, φίλε, τι συμβόλαιο έχεις εσύ, γιατί μου άρεσε σαν παίκτη και έλεγα ότι είναι ένας από τους παίκτες που θα μπορούσε να ασχοληθεί στο μέλλον, να σε έχω μια εικόνα. Ωραία. Και μου λέει, τι λες, φίλε, εγώ με τον Ολυμπιακό έχω υπογράψει. Στη μόρη μου τώρα, εντάξει, δεν μου το είπε ο τρίτος. Μου πέμπτος, ο δέκατος. Γιατί αυτή είναι η κατάρα μου εμένα. Ότι γίνονται στα μούτρα μου όλα. Ωραία. Ο
ότι συνέβαιναν αυτά τα πράγματα 30 χρόνια, εντάξει, και εμένα μου πουλούσαν πνεύμα, σημαίνει αυτομάτως ότι ένα μοτίβο λειτουργίας που δεν το όρισα εγώ, μου πουλούσε τρέλα στη μούρη. Έτσι δεν είναι? Δεν διαφωνώ. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, συμφωνώ στο πνεύμα. Να σου πω όμως κάτι άλλο, εσύ. Ναι. Έρχεται κάποιος και σου κλέβει το σπίτι. Ωραία. Mm-hmm. Αδίκημα σε σχέση με το, με το να είναι κάποιος παιδεραστής, υποτυπώ γελίο. Ναι. Εντάξει. Θα πεις να μην μπει ο κλέφτης μέσα γιατί υπάρχουν οι παιδεραστές έξω. Δεν θα το πεις. Και τι θέλω να πω με αυτό. Προφανώς είναι ανόητο να συγκρίνω το ένα με το άλλο. Και προφανώς λυπάμαι που, που ταυτίζομαι ως ομάδα, όχι ταυτίζομαι, είμαι κοντά, οκ, okay, με τους άλλους, αλλά προσωπική άποψη δεν θα θέλω να είμαι κοντά ούτε σε σένα. Προσωπική μου άποψη. Διότι θεωρώ ότι για να γίνει αυτό που γίνεται, πρωταθλήματα, πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο που δυστυχώς ο ΠΑΟΚ την πάτησε, γιατί υπάρχει, δεν λέω, είναι πολύ μικρό, δεκτό. Δεν κρίνει Ξάνθη και ο Βόλος το πρωτάθλημα, δεκτό. Για τον Βόλο κάτσε, Βόλο δεν νομίζω, και για την Ξάνθη πρέπει να αποδειχτεί, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα εγώ, είναι και νομικό το θέμα. Είσαι πολύ έξυπνος άνθρωπος, είσαι πολύ έξυπνος. Ξαδερφός σου. Νομίζω ότι γι' αυτό και η ΠΑΟΚ θα το πάει στο ψιλομούχτη, θα πάρει αυτό το μείον 5, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Γιατί νομίζω καταλαβαίνεις. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Ωραία. Πολύ κατά από το τυπιστικότατος ο φίλος. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έξω από οπαδικές κατευθύνσεις να βάλουμε τον εαυτό μας στην θέση του πολίτη. Η όλη ιστορία ξεκίνησε με τον διορισμό δύο μελών στην αθλητική αυτή επιτροπή, που κανονικά έπρεπε, εφόσον όπως ισχυρίστηκε και κάποιο μέλος ότι δύο μέλη είχαν να πατήσουν κάτι μήνες, έπρεπε το αρμόδιο τμήμα της Βουλής να το στείλουν εκεί και να ορίσουν την επιτροπή και να είναι σύμνομη επιτροπή. Αυτοί άρον-άρον βγάλαν μία απόφαση. Δεν θα εξετάσω η απόφαση αυτή αν στηρίζεται ή δεν στηρίζεται σε νομικά δεδομένα. Έπρεπε να επέμβει, να κάνει εισήγηση για να γίνει παρετέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Και έρχεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και τι κάνει, αλλάζει άρδιν το νόμο με μία τροπολογία, καταπατώντας σύνταγμα, καταπατώντας το εθιμικό δίκαιο και το αυτοδίκητο του ποδοσφαίρου. Εκτός το ότι έφερε αναστάτωση στη λειτουργία της κοινωνίας με όλα τα άλλα που έχει κάνει μέχρι τώρα σε 6 μήνες, παρεμβαίνει τώρα και στο ποδόσφαιρο για να στηρίξει ποιον, τα οικονομικά συμφέροντα κάποιες ομάδες. Και εγώ αναρωτιέμαι σαν πολίτης, μήπως η νέα δημοκρατία του Μητσοτάκη από πολιτική ένωση προσώπων έχει γίνει οικονομικός οργανισμός προσώπων? Δεν το πιστεύω. Διότι τι άλλη εξήγηση μπορώ να δώσω? Συμφέροντα όλων των μεγαλοϊδιοκτητών, όλων των μεγαλοεμπόρων, όλων των μεγαλοβιομηχάνων, τώρα πιάνουμε και τα συμφέροντα κάποιου. Δεν νομίζω ότι έχει. Ποτέ έκρυψε το κυβερνό κόμμα ότι ευνοεί αυτό το είδος την πολιτική. Είναι άνθρωπος νεοφιλελεύθερη. Είναι άνθρωπος νεοφιλελεύθερη. Είναι με τον επιχειρηματία και με τον εργαζόμενο. Προσέξτε, το να ευνοείς αυτή την πολιτική μέσα από τα άθρα του συντάγματος, μέσα από τη λειτουργία της κοινωνίας, το καταλαβαίνω. Το να έρχεσαι όμως να καταπατήσεις το Σύνταγμα και τη λειτουργία της Βουλής με αυτές τις θέσεις, καταρχήν άκουσα τον Μπέτσα να λέμε να μιλάνε για πειθαρχικές διώξεις των βουλευτών αν δεν στηρίξουν την απόφαση αυτή της τροπολογίας. Πάντα αυτό γίνεται σε μια... Πρόσθε, άστο τι γίνεται πάντα. Γι' αυτό σου λέω να κοιτάξουμε να μιλήσουμε σαν πολίτες, ναι, πλέον. Όταν... Εμείς όταν ψηφίζουμε, κύριε μου, εμείς όταν ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε ούτε κυβέρνηση, ούτε αντιπολίτευση, ούτε κυβερνητικούς βουλευτές. Εμείς ψηφίζουμε Βουλή. Και θέλουμε οι βουλευτές τους οποίους βγάζουμε στη Βουλή για να μας αντιπροσωπεύσουν, διότι δεν μας εκπροσωπούν, μας αντιπροσωπεύουν. Άλλη αντιπροσωπεία και άλλη εκπροσώπηση.
Όταν λοιπόν τους στέλνουμε στη Βουλή για να αντιπροσωπεύσουν τα κοινωνικά συμφέροντα του πληθυσμού, οφείλουν να σταθούν στο ύψος τους. Όχι να στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή και να λένε ότι εμείς είμαστε κομματικοί κυβερνητικοί βουλευτές. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Θα σας πω κάτι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε ένα καθεστώς απλής αναλογικής, όπου θα αναδεικνύονταν δυνάμεις οι οποίες δεν έχουν στεγανά. Άρα λοιπόν. Η απλή αναλογική έφερε το Χίτλερ. Είπανε κάποιοι μέσα από την κυβέρνηση. Τώρα το παραμύθι, η απλή αναλογική έφερε το Χίτλερ. Αυτό δηλώσανε οι κυβερνητικοί παράγοντες. Αυτό δηλώσανε. Άρα λοιπόν το μέλημα του πολίτη ποιο είναι αυτή τη στιγμή? Να καθιερωθεί η απλή αναλογική όπως προείπες. Με αυτό τον πόνους των βουλευτών και με τους κυβερνητικούς βουλευτές δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα παρατράγουδα τα οποία βλέπουμε σήμερα να ταλανίσουν την ελλαδική κοινωνία. Η πτώχευση της Ελλάδος δεν οφείλεται στην απλή αναλογική. Οφείλεται στον πόνους των βουλευτών. Στο συγκεντρωτισμό. Οφείλεται στον πόνους των βουλευτών. Οικογενειοκρατία, νεποτισμός και είχαμε στο τέλος, και το λέω και αυτό, το νομικό πολιτικό λαϊκισμό. Διότι αν θυμάστε πριν από 15 μέρες ο κύριος Καράουλου, υπουργός της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί το παρακολουθώ σαν πολίτης, έκανε μία δήλωση για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών και συγκεκριμένα για τη διορισμένη διοίκηση και είπε ότι είναι φαύλοι, διδούδο και χίλια δυο άλλα πράγματα. Όταν τον κάνανε μήνυση και έφτασε στα δικαστήρια, τι έκανε? Υπεύθυνη δήλωση ότι ανακαλούσε τα όσα είχε κάνει στη δήλωση του, για να μην καταδικαστεί. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε αυτή να δημοσιοποιηθεί. Τα μέσα όμως μαζικής ενημέρωσης, κατευθυνόμενα από τον πόνους του εκλογικού νόμου και με τους κυβερνητικούς βουλευτές, δεν άφησανε τον κόσμο να ενημερωθεί. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Έγινε. Αν λοιπόν σήμερα, κυρία μου, ταλανίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης, άλλη μέρα θα ταλανιστεί κάποια άλλη. Οφείλεται, όπως είπες, ότι δεν εφαρμόζεται η απλή αναλογική. Έγινε, σας ευχαριστούμε. Να μιλάμε ξεκάθαρα. Bye. Γεια σας. Για να δούμε, προλάβουμε τις γραμμούλες. Καλημέρα, μας το κλείσε εδώ. Εντάξει, αυτορυθμίζεται λίγο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μιλάμε. Ναι, βεβαίως. Μαζί μιλάμε. Θέμα είναι αν καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνω. Εγώ σήμερα πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια ωραία διευρυμένη κουβέντα. Αυτό θέλω να κοιτάξουμε το θέμα διευρυμένα. Από όλες τις οπτικές. Σας ακούμε. Να αρχίσω. Ναι. Εκπλήζομαι που υπάρχει ακόμα πολίτης που νομίζει ότι αυτό που ψηφίζει τον αντιπροσωπεύει. Εντάξει, παρουσίασε μια ιδεατή, ας πούμε, κατάσταση. Όπως θα πρέπει να είναι. Το οποίο είναι ουτοπία. Το αυτονόητο όμως, για το αυτονόητο. Δυστυχώς το αυτονόητο είναι ουτοπία στην περίπτωση μας. Έδωσε τίτλο. Γιατί αν ψήφιζες, έτσι, αν είχες δυνατότητα να ψηφίσεις στις ψηφοφορίες που γίνονται σε κάθε εκλογές, ψηφίζεις αυτόν που επέλεξε το κόμμα για να ψηφίσεις. Ακριβώς, μέσα από διαδικασίες. Γιατί τον έβαλε στη λίστα. Ακριβώς. Αν ήταν καλός στο να διοργανώνει εκδρομές στον Μπάνσκο και στη Μύκονο, ας πούμε. Είναι πολλά από τα στελέχη της κυβέρνησης παράταξης. Και διάφορα. Αντιθέτως, αν ήταν καλός, θα κάνει πάρτι στα πανεπιστήμια, για να τα λέμε κιόλα. Ναι. Γενικά. Για να μην είμαι δίκαιος. Για άλλο πήρα, απλά άκουγα τον κύριο πριν που μιλούσε γι' αυτό. Είπε ο Σταύρος για ένα Pokémon βουλευτή. Πριν στην πρώτη ώρα που τον πειρά που ζήτησε 20 βαθμούς αφαίρεση και τέτοια. Ναι. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο βουλευτής. Είναι ο γιος του Παναγιώτη του Μελά. Αυτού που στην ψηφοφορία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και το Δήμα ψήφισε στον πρώτο γύρο όχι τον Δήμα και στο δεύτερο ναι. Και έλεγε ότι την πρώτη ψηφοφορία ψήφισε 20% και στη δεύτερη. Και στη δεύτερη 80% Παύλο Σπύρο Σταύρο Δήμα. Και ο κύριος συγκεκριμένος το 2018 ήταν αντίμαρχος Πειραιά. Ναι, αυτά δεν τα αφήνουν να πέσουν κάτω. Αυτή δεν ξέρει το πώς πάνε. Αντιδήμαρχος Πειραιά, έτσι το 2018, με ποιον δήμαρχο? Ποιος ήταν ο Μοραλής? Ναι, αυτό ακριβώς. Και ποιος ήταν ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος? Ο Ευάγγελος. Μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Εντάξει, και το Pokémon είναι λίγο, εντάξει, δεν είναι. Τώρα κακός που το δίνουμε και σημασία τώρα, έτσι. Όχι, γιατί την ώρα που εκείνη είχα μια δουλειά και λέω για να ανοίξω να δω τι γίνεται και έπεσα πάνω του. Ναι, είναι η πατριωτική δεξιά, ας πούμε, από τον μπαμπά του ακόμα, έτσι, που τότε ήταν στο Σανέλ ο μπαμπάς του, έτσι, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, έφυγε από εκεί, πήγε στο Σανέλ και μετά ξαναγύρισε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, έτσι είναι, οι δανεισμοί. Ακόμα καθόμαστε και συζητάμε. Οι δανεισμοί έτσι είναι.
Οι ιδανικοί απαγορεύονται να παίζουν. Έγινε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να πάρουμε και την τελευταία μας την γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε τελευταία γραμμούλα. Για τους λάτρεις στατιστικής, πάνω σε αυτό που έλεγα, κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στα μέσα ενημέρωσης μία δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία έχει δεξαχθεί τον Νοέμβριο, η οποία δείχνει 17 μονάδες, λέει η Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να γίνεται, η Νέα Δημοκρατία αυξάνει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τις δυνάμεις. 17 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι του δεύτερου ΣΥΡΙΖΑ. Και οι πολίτες, λέει, δεν θέλουν πρόορες εκλογές. Οι πρόορες εκλογές, κατ' εμέ, ας πούμε, είναι πιο κοντά από ποτέ μέσα στον επόμενο χρόνο. Για να καμφθεί, όπως είπαμε, αυτό το αγκάθι της απλής αναλογικής και το επιστρέψουμε στο μπόνους των 50 ευρώ. Και ευρών, είπα. Εδρών. Τα ευρώ είναι πολύ παραπάνω. Ενώ φτάσαμε στην ολοκλήρωση για του σημερινού ψυχιατρίου μας. Πάμε να πάω να σβγάλει ΝΑΚ. Ράδιο Θεσσαλονίκη στάθηκα σήμερα, η ώρα του πολίτη. Αυτό κάνεις, ρε. Θες να αλλοιώσει τον πολιτισμό μας. Δεν είναι πολύ ωραίο, γιατί μέσα από το δικό μας το ραδιόφωνο αναδεικνύονται φωνές σύνεσης. Κάνουμε μια κουβέντα και άλλων φιλάθλων, όχι αποκλειστικά μόνο του ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε, ας πούμε, έχει βήμα και μπορεί να τεκμηριώσει την άποψή του. Σε όλες τις εκπομπές δίναμε βήμα, ρε φίλε. Καλά, ναι, εντάξει. Καλά, εγώ προσωπικά εννοείται η δικιά μας. Κι εγώ έδινα πάντα. Μπορούμε να συζητήσουμε άλλο. Παρότι μπαίνει στο Facebook και νομίζει ότι βιάζω παρθένες με αυτά που βιάζει. Άλλο Facebook. Θα νομίζω ότι έχει δει τίποτα. Ότι είναι τα ιαλικά που κάνουν εκπομπή Κόλκας εδώ. Και όχι ο Σταύρος ο Κόλκας, ο Ορθόδοξος. Ναι, τέλος πάντων. Naxos.gr. Κορυφαία εταιρεία υποδημάτων στην χώρα αυτή τη στιγμή. Θεσσαλονίκη από το 1966. Από τις πιο παραδοσιακές επιχειρήσεις που αναπτύσσονται συνεχώς. Αγία Σοφία στις Μισκιάρες του τέλους γωνία. Αγία Σοφία στην Εκκλησία γύρω-γύρω. Με τετρένιαν κόσμο στα Naxos είναι μαζί μας και σήμερα. Naxos.gr. Και βέβαια η Be Easy που σου δίνει σταθερό και γρήγορο ίντερνετ. Σου παρέχει υπηρεσίες. Σου δίνει υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Ένα τηλέφωνο στο 2312-31-34-34 και beeasy.solutions για να δείτε πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η ζωή σας με καλό ίντερνετ. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη στην εκπομπή που ο Χρήστατος παλεύει να πείσει ότι ο ΠΑΟΚ είναι τα δεινά όλου του ποδοσφαίρου, γιατί έτσι του έχουν πει. Δεν ξέρω πόσο ακόμη θα είμαστε στην ίδια στέγη. Εντάξει, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά πλέον. Δεν αντέχω αυτή την παροδία. Αρχίζει και μου τη δίνει στα νεύρα. Και δεν θέλω να κάνω κακό σε κανέναν. Αλλά αν συνεχίσει να παίζει με την νοημοσύνη μας, νομίζω ότι δεν θα μπορούμε να είμαστε στην ίδια στον ίδιο τόπο, στον ίδιο χώρο. Από εκεί και πέρα ακολουθεί αυτή η εκπομπή, λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.